Οι διάφοροι έπρεπε να έχω 4 δροσίδες, 10 αλβανούς να με υπηρετούν κτλ. Δεν τα κάνω αυτά και δεν είμαι επιθυμητός. Γίνει στον πληστηριασμό. Ναι, ναι. Αυτό που ενδιαφέρει. Για μένα νύχτα, εσείς δεν κάνετε και 6 χρόνια, 7-8. Κοροϊδεύουν οι πάντες στον κόσμο. Πήγες και είπες στον Γεωργιάδη. Είναι αλήθεια. Εγώ έμαθα. Ναι. Είναι αλήθεια. Φυσικά. Είμαστε κοντά σε ένα ενδεχόμενο lockdown. Είμαστε μακριά από ένα lockdown. Εγώ πάσχω από μια ασθένεια, σοβαρή, λέγεται ακράτεια λόγου. Ό,τι ερχόταν τα αριστερά, τα κουσουζιά. Πολλά και μια ανύπαρκτη πολιτική φυσιονομία. Όλο το πολιτικό μας σύστημα είναι δεξιότερα σήμερα από το παρελθόν. Δεν φωνάζατε, θα τους διώξω, ζει το Άδωνη. Το μείζον ήταν να σταματήσει η εισβολή. Λοιπόν, τώρα τι να πρωτορωτήσει ανθρώπου σε σένα τώρα. Τι να ρωτήσει. Τα σκυλιά δεν τα έφερε. Τα σκυλιά είναι τα βάζει σε ένα τράστο. Αυτό είναι απίστευτη φάση, ας πούμε. Τώρα ξέρει που είναι τα σκυλιά. Όχι. Έχω στείλει το μικρό μαζί με τη γλυκιά γιατί είναι σε ίστρο να τον βοηθήσει. Τι να κάνει. Για να μπορέσουν να το τεκνοποιήσουν. Τα σκυλιά. Ναι. Κάνει και αυτέ τι δουλειέ. Όχι, εγώ. Το έχω δώσει σε κάποια ειδική, γιατί δυστυχώ εγώ δεν ήξερα πώ να το κάνω αυτό. Ε, πώ δεν ξέρει, αφού παντρεμένο ήσουν. Ναι, δεν ξέρω πώ να το κάνω με τα σκυλιά. Αρσενικό, εντάξει, αντέχει. Ε, τώρα αυτό είναι αυτό. Η δεύτερη φορά που προσπαθεί. Ναι. Την πρώτη ήταν 8 μηνών και δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Τώρα θα έχουμε αγωνία αν θα τεκνοποιήσει ο σκύλο τώρα. Πάντω το καλό είναι ότι η θηλυκιά είναι συνέχεια στα 4. Ναι. Mm. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο κοπέλα μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όπως μπήκες, είδα τα ρούχα που φοράς. Τα ρούχα που φοράς είναι original, είναι και μερικά από αυτά και τα αξεσουάρ, δεν είναι μόνο τα ρούχα, είναι και λίγο μαϊμού. Δηλαδή, άμα πετάξω μια μπανάνα, ανεβαίνει στο δέντρο. Κοίταξε, καταρχήν σχεδιάζω για μεγάλους οίκους εδώ και το ξέρω χρόνια. Αυτό, εντάξει, ναι. Άρα λοιπόν τους υπηρετώ και δεν θα μπορούσα να έχω fake πράγματα. Δεν έχεις fake πράγματα. Όχι, δεν έχω, αλλά θα σου πω. Δεν κατηγορώ τα fake πράγματα. Εγώ κατηγορώ και αυτές που φορούν fake ενώ και δεν τους πάει, όπως και σε αυτές που έχουν, αυτές και αυτούς που έχουν το original που πάλι δεν τους πάνε. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν θα κρατήσει ποτέ αυτά που κράτησα εγώ λόγω της δουλειάς μου. Δηλαδή από εμείς δεν φοράς ποτέ. Όχι, δεν προλαβαίνω ούτε καν να τις δω πώς είναι. Είστε από τον Πειραιά. Ναι. Ε? Γεννήθηκα στον Πειραιά. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Ο μεγάλωσα του... στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Mm. Μετά μπήκε και μέσα. Ναι, βέβαια. Ναι, μεγάλωσε, αλλά μετά. Και όταν... και μέσα. Όχι, μεγάλωσα στον Κορυδαλό και όταν μεγάλωσα. Μπήκε και μέσα στον Κορυδαλό. Ο πατέρα του ήταν Μαρμαρά. Για τη μάνα σου δεν ξέρω τίποτα. Η μαμά δεν έκανε τίποτα γιατί έπρεπε να μεγαλώσει τα 3 παιδιά. Ο μπαμπάς Μάγκας Πυριαώτης, η κυρία Τζοβάνα πρέπει να ήταν η νοικοκυρά του σπιτιού. Οπότε λοιπόν ο μπαμπάς ήταν πολύ μερακλής. Είχε ένα εργοστάσιο Μαρμάρων. Ναι, είχε ένα εργοστάσιο μηχανήματα κοπής Μαρμάρων. Αλλά είχε και μπουλντόζες και τα λοιπά που την νίκες για να γίνονται έργα οδοποιίας. Μάγκας. Περνούσε καλά, ήταν μάγκας βέβαια, είχε βολέψει όλη τη γειτονιά. Ναι, ναι. Κανονικά. Ναι. Ναι, κανονικότατα. Μπουζούκια, πράγματα, κακό, Τσάνης Πεπινιάδης ήταν φίλοι του, γι' αυτό και γνώρισε, εγώ μεγάλωσα. Γνώρισε ο πατέρας σου την επιλογή σου αυτή, την προσωπική εννοώ. Δηλαδή μετά το γάμο. Η προσωπική ζωή τη. Δεν ξαναπήγες με γυναίκες, γιατί είπες ότι μόνο στο κομμωτήριο τις βλέπεις. Ναι, αλλά κοίταξε, εγώ θα σου πω πώς τοποθετούμε στις γυναίκες. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπώ και τις υπηρετώ. Πατέρα σου λοιπόν αυτή στην επιλογή τη διαφορετική μετά το γάμο τα 30 σου χρόνια που παντρεύτηκες με πολιτικό γάμο. Αλλά ο παπάς όταν άκουγε τα κούνια κλάτς κλουτς κλάτς από τη μαμά, τις αδερφές μου, καμιά φορά τα φορά και εγώ για να δω αν μου πάνε, ναι. Ξέρεις, μπερδευότανε. Ναι, έζησε αυτή την επιλογή όπως είσαι τώρα. Κοίταξε, η επιλογή μου σήμερα με ρωτεύονται πιο πολλοί γυναίκες από άντρες. Τώρα λοιπόν έχω μια ανδρική περιοπή. Και αυτό πολλές φορές μ' αρέσει και άλλες με μπερδεύει. Αλλά εντάξει, δεν... να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Όχι, κοίταξε. Ναι, γιατί εντάξει, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, ο τρόπος που ντύνεσαι, ο τρόπος που εκφράζεσαι. Γιατί ο τρόπος που εκφράζεσαι είναι διαφορετικός. Δεν εκφράζεται έτσι. Δεν εκφράζεται έτσι ο πατέρας σου.
στην Πειραιά. Αλλά ούτε κι εγώ και άλλοι άνδρες εκφραζόντουσαν όπως ο μπαμπάς μου. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να στρίβω το μουστάκι μου μια ώρα την ημέρα και να βάζω λεμόνι και ζάχαρη για να σταθεί. Όχι, δεν λέω αυτό. Χτενίζω το φρύδι μου. Το ίδιο είναι. Δηλαδή, αν πας το τι κάνει ο άνδρας με την έννοια του άντρα. Το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο χτενίζω το φρύδι και άλλο στρίβω το μουστάκι. Όσοι άνδρες σήμερα με μπερδεύει. Καταναλώνουν ώρες ατελείωτες για να κάνουν ριζικές αποτριχώσεις. Ναι. Και είναι straight αυτή κανονικά. Ο Μπαμπέλης μαλακά περνάει τον αφρό του παντού, το λεπτό και παίρνει το ξηράκι του. Υπάρχει βεβαίως και ο πελάτης, ο οποίος θέλει κόντρα. Δεν τη σύγχυσε όμως. Σε ρωτάω γιατί έχεις κάνει μια επιλογή. Και εμένα η απορία μου είναι, ήσουν παντρεμένος με μια κοπέλα. Ναι. 9 χρόνια. Μείναμε μαζί. Μείνατε μαζί. Την οποία αγαπούσες προφανώς και για να είσαι μαζί και εσύ είσαι και διόρθμος δηλαδή. Όχι, και αγαπούσε και με αγαπούσε πάρα πολύ. Αγαπούσε. Και χωρίζεις με την κοπέλα αυτή. Χωρίζω. Εντάξει, ψαρήκαμε. Εγώ βασικά ζούσα στο εξωτερικό. Ναι. Ήταν άλλες συνθήκες. Εκεί οι άνθρωποι ήταν απελευθερωμένοι με την έννοια την ολική. Ναι. Όταν έχεις να δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα και ειδικά σε καλλιτεχνική περιοπή, δεν έχεις πολλούς χρόνους να επιλέξεις την προσωπική σου ζωή με διάφορες ευκολίες, πιο πολύ με δυσκολίες. Άρα λοιπόν, όταν βρεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει, τον αγαπάς, σε αγγίζει και ηλεκτρίζεσαι, μένεις με αυτόν. Δεν έχεις κι άλλες επιλογές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρέπει να κοιμηθείς 8 ώρες την ημέρα. Ναι. Δεν μπορεί να ψάχνεσαι. Ναι. Το βρήκες το άτομο που σου αρέσει. Είχατε έτσι και να είναι γυναίκα και όμορφη. Να κάνετε παιδί με την κοπέλα αυτή. Ναι. Αλλά τελικά δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Εσύ έχει πειράξει αυτό. Θα το ήθελε. Πολύ, πάρα πολύ. Ναι, αλλά εγώ έχω μεγαλώσει τα νύψια μου. Οπότε δεν, δεν έχω. Δεν έχω τόσο πολύ. Ποια είναι η σχέση σου με τις δύο αδερφές σου. Ποια είναι η σχέση σου. Καλή. Δύο αδερφές. Με τους άντρες τους. Μια χαρά. Ο άντρας της μίας μου αδερφής δυστυχώς δεν ζει. Με τον άλλο. Με τον άλλο μια χαρά. Πολύ καλά. Είναι και της ίδιας δουλειάς γιατί και αυτός έχει ρούχα. Ναι. Και εγώ έχω τα λακ ξανά. Ξανά. Οπότε... Θα τα πούμε αυτά. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής τώρα. Εσύ έπεσες έξω. Η δουλειά δηλαδή έπεσε έξω. Γιατί... Έπεσα έξω. Ναι, ένα λεπτό. Τι περίμενε. Γιατί επέφτεις έξω. Αλλά για να πέσει έξω μια τέτοια επιχείρηση με αυτή την ακίνητη περιουσία, με αυτή την εμβέλεια. Γιατί έφερνε στις μεγαλύτερες φίρμες. Ο Τουσάρ ήταν αυτός που βοήθησε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Έτσι, ναι, ναι. Ο πατέρας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και είσαι, ας πούμε, το πρώτο όνομα έτσι, στον χώρο. Και ξαφνικά πέφτεις έξω. Κάποιος θέλει πέφτεις έξω. Φταίσαι εσύ δηλαδή. Εγώ. Τι δεν έκανες καλά, τα φαγές. Έπρεπε να φάω όλα τα λεφτά. Διότι όταν κάποιος μου λέει ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση, παίρνει έναν άνθρωπο που έχει έρθει 10 χρόνια από το εξωτερικό. Πανέξυπνο τσάκα με δεκάδες εταιρείες που έχουν, που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Άρα δεν ξεγελιώνται με τίποτα. Σε παρακολουθούν με ποιον οδηγό γυρίζει στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Τα πάντα. Σε σκιαγραφούν και σε βάζουν στο microchip του. Αυτοί λοιπόν σου δίνουν τις εταιρείες τους, άρα λοιπόν πάνω απ' όλα τους έχουν ελέγξει. Ότι είσαι καλός και φερέγγιος. Και έξυπνος πάνω απ' όλα να τους παράξεις χρήματα. Εντάξει. Τα φέρνεις στην Ελλάδα και οι ίδιοι έρχονται και καλεσμένοι μου να γνωρίσουν το πόπολο, δουλειές, τον κόσμο. Δουλειές, ναι. Άρα λοιπόν εγώ την ικανότητά μου την παίρνω και την βάζω στην εταιρεία μου. Από εκεί πέρα υπάρχει οικονομικό τμήμα. Εμπορικό τμήμα, PR τμήμα και πάει λέγοντας. Πάντα, δεν βρίσκει σημασία. Αυτό λοιπόν που εγώ έκανα είναι να παράξω 120 και πλάς εκατομμύρια το χρόνο, δηλωμένα συνέχεια, ο τζίρος μου, δηλωμένα συνέχεια, με κανένα αγορασμένο σπίτι και τίποτα, γιατί η Μύκονος τότε ήταν από τον πατέρα μου βαλμένη και παρμένη, σκάφη δεν πήρα, ήμουν η καλύτερη γκόμενα του εμπορίου και δεν μπήκα στα χρηματιστήρια, δεν έκανα μαϊμούδες εταιρείες, ήμουνα εγώ, πού η αδερφή μου και έχω πρόβλημα. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και τα λοιπά, εγώ επειδή έχω έναν αέρα που έχω ζήσει υπέροχα στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία, κάποιοι από την εταιρεία θέλουν να ζήσουν τον ίδιο αέρα. Και λέγανε, γιατί ο Γαβαλάς και όχι εγώ. Μάλιστα. Τέρατα γάρ, τέρατα ημερική, και ειδικά το συγκεκριμένο άτομο που έφαγε και έκανε δολιοπλοκίες, ήθελε να γίνει Γαβαλάς. Γαβαλάς δεν γινόταν, ήταν, γιατί ακόμη και στη φυλακή. Τι άτομο ήταν αυτό, ήταν... Γυναίκα. Α. Ναι. Ήταν κοντά σου. Ήταν κοντά σου. Κοντά μου ποτέ, γιατί όχι, δεν προλάβαινε να είναι κοντά μου, γιατί εγώ όλο ταξίδευα. Αλλά ήταν στην εταιρεία. Κοντά σου σαν. Ναι, ήταν το οικονομικό στον εργασιακό χώρο. Εταιρείας, ναι, βέβαια. Το ξέρει όλο ο κόσμο. Τέλεχό σου να το πω αλλιώ. Ναι. Γιατί έτσι και έτσι και τιμωρήθηκε και όλα. Ναι, συνέβησαν διάφορα. Μάλιστα. Οπότε εγώ νάρα μου έμεινα. Ναι. Δεν το αλλάζει κανεί αυτό με τίποτα. Εμένα με νοιάζει αν καλογιαλιστεί το δαχτυλίδι μου. Με
μοιάζει να είναι γυαλισμένο το δαχτυλίδι που έχω επιλέξει να βάλω σήμερα. Αλληγορικά το λέω για να καταλάβει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν ήρθε η κρίση, ναι, η κρίση, και αρχίσαμε λοιπόν να μην παράγουμε τα ίδια χρήματα από πριν, ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει το ΦΠΑ του την ώρα που έπρεπε να το πληρώσει. Η εταιρεία κάνει μια χονδρική και τα πουλάει τα είδη της από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Mm. Άρα λοιπόν πιστώνει την αγορά και έτσι πρέπει να κάνει. Ωραία. Μετά από 30 χρόνια οι άνθρωποι ήρθαν σε δυσκολία. Η εταιρεία που άρχισαν μερικοί να παίρνουν, να απορροφάνε χρήματα από την εταιρεία, σύντομα οι τράπεζες έκλεισαν όλα τα πάντα, και θα σου πω ένα περιστατικό και θα πω και ονόματα τώρα. Όταν πήγα στο και του λέω, γιατί δούλευα μαζί του τότε, δούλευα με δύο τράπεζες στην και λέω, κοιτάξτε, πάμε άσχημα. Έχεις πάρει την εταιρεία ως ακίνητο σαν εγγύηση. Το οποίο στην Γκάντζα, που ακόμη υπάρχει. 32 εκατομμύρια. Τι 32 καλεξτέ, ένα μου στήχησε με 1 εκατομμύρια, όλα δεν δηλωμένα. Έκανε όλα αυτή, το κάνανε, δηλαδή φάγανε και ποιος δεν έφαγε. Εδώ μου κάνανε εκβραχισμούς από το φλατ τέτοιο, ναι, που τα ανακάλυψα μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν λοιπόν ήρθε και κόλλωσε το πράγμα, πάω του λέω, να σου πω. Δεν πάει, ναι, δεν πάει. Δεν γίνεται. Λέει, εσύ εδώ έχουμε, λέει, τη φωλή φωλή, τον κουτσολιούτζο με 800 εκατομμύρια, εσένα θα κοιτάξω τώρα. Ακριβώς έτσι μου είπε. Και το λέω τώρα καθαρά, γιατί βαριέμαι πλέον να κρύβω πράγματα και να κάνω. Και εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε καν ποιοι ήταν αυτοί, ξέρω τίποτα. Γιατί εγώ ερχόμουν. Δεν ήξερε έφερνα... τη φωλή, εσύ τώρα. Γιατί να ξέρω, καλέ, τι να ξέρω το πολύ πολύ. Εγώ ξέρω την αρέσκεια τη Ανέλη, την πολύ πολύ, τι με νοιάζει. Τώρα, κοίταξε, μπορεί να φτωχύναμε, αλλά το luxury από το μυαλό μας δεν φεύγει, γιατί αυτό είναι η πρίκα μας. Δηλαδή, σώζουμε την πρίκα μας ανά πάσα στιγμή, αγαπητέ μου. Δεν περιπέπτουμε σε βλακίες. Ναι. Δεν σπάμε πιάτα που δεν είναι ψημένα και δεν είναι λιμός, δεν τα σπάμε, ούτε καν στα μπουζούκια. Είδα, ας πούμε, ρεπορτάζ της εποχής, που έλεγε, και εδώ στον Α, δηλαδή, ναι, που έλεγε, ας πούμε, ένας έμπορος καταστηματάρχης, μα εμείς έχουμε δώσει λεφτά και δεν έχουμε πάρει το εμπόρευμα. Καλούμαστε να πληρώσουμε οφειλές για εμπορεύματα τα οποία δεν παραλάβαμε ποτέ. Η αξία των επιταγών που είχαμε παραδώσει στην εταιρεία ήταν 250.000 ευρώ. Δεν παραλάβαμε και εμπορεύματα αξίας 140.000 ευρώ, για τα οποία η εταιρεία είχε ήδη επιταγές πάρει. Είχαμε πάρει τις επιταγές. Είχαν πάρει η εταιρεία. Η εταιρεία, ναι, ναι. Άρχισα να το μαθαίνω μετά, αλλά δεν αποφεύγω την ευθύνη, προς Θεού. Ναι. Μάλιστα υπήρχε ένας πελάτης 2. Από τους 6 που έγινε αυτό το πράγμα, γιατί σε 6 πελάτες μετά από τους 806 έγινε αυτό. Αλλά είναι και πολλοί που δεν πληρώνουν το ΦΠΑ, αλλά δεν το λένε. Ναι. Λένε μόνο αυτοί που πληρώσανε και έχουν δίκιο. Όταν λοιπόν αυτοί οι πελάτες με είδανε μετά, μου λέγανε, Βαλά, εμείς βγάλαμε χρήματα από σένα και δεν πειράζει. Σου ήρθαν έτσι τα πράγματα, εμείς έχουμε κερδίσει. Οκ. Okay. Δύο που με πήγανε στα δικαστήρια, που πήγαν την εταιρεία, δηλαδή δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο, ποτέ στο δικαστήριο, και έτσι αποσιωπήθηκε αυτό το θέμα, μάλιστα, το τι μπορεί εμείς να οφείλουμε στον πελάτη. Ναι, που ήταν δόλος. Όχι δόλος. Δεν ήταν ακριβώς, γιατί εμείς πήραμε τις επιταγές. Σωστό δεν ήταν. Σωστό δεν ήταν. Εντάξει, τώρα με συγχωρείς, δεν ήταν σωστό. Πέρυσι επιταγές του βγήκε στο εμπόρευμα. Παπαλά αυτό. Γιατί το κράτος που παίρνει όλα τα λεφτά από τις κρατήσεις του ΙΚΤ, μην κασίκα, μου δίνει πίσω όταν είμαι άρρωστος. Μα δεν είσαι κράτος. Όχι, θα τα λέμε ένα-ένα τώρα. Μα εσύ δεν είσαι κράτος. Θα τα λέμε ένα-ένα. Δεν είμαι κράτος. Εγώ δημιουργώ το κράτος. Μου βγάζεις με ένα κομμουνιστή μέσα σου. Εγώ δημιουργώ το κράτος. Είσαι κομμουνιστή. Εγώ είχα από πάνω μου. Λάκη, αυτό θέλω να μου πεις. Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι, γιατί όταν είμαι με τον εργαζόμενο και θέλω να αμείβεται, γιατί εγώ είμαι εργαζόμενος μαζί με αυτούς. Ναι. Εγώ δεν ήμουν το αφεντικό. Εγώ δούλευα 800 ώρες την ημέρα. Εδώ είχαν βγει πάλι σε αυτά τα ρεπορτάζ που θα σου θυμίσω τώρα και λέγανε. Μια βιοτεχνία ήταν δηλαδή. Δεν μας πλήρωσε. Παραδώσαμε το εμπόρευμα, αλλά λεφτά ο κύριο Λάκη δεν μας πλήρωσε. Ναι. Δεν μιλάγανε καλά ελληνικά τα παιδιά. Μέσα σε 4 μήνες το έχουμε βγάλει δουλειά αξίας 150.000 ευρώ. Αυτά είναι το ρούχα που βλέπετε εδώ, που χωράψαμε, που εμείς ούτε δεν το είδαμε Κυριακή και Σάββατα και δουλεύαμε και δεν πήραμε ούτε ένα φράκο. 13 χιλιάρικα, 11 χιλιάρικα. 7.000, 9.200. Αυτοί ήταν αυτοί που κάνανε παράλληλο εμπόριο. Και βγήκανε για να βγουν στην τηλεόραση για τον όνομα του Γαβαλά. Γιατί δεν λέγανε η εταιρεία Γαβαλά και λέγανε ο κύριος Λάκης. Τι σχέση έχουν μαζί μου, με ξέρανε. Υπάρχει κάποιος μπορεί να βάλει τώρα ρεπορτάζ να έρθει ένας μπροστά μου να μου μιλήσει και να μου πει έτσι. Γιατί σήμερα που ξαναβγήκαμε τα Λάκ, όλοι παρακαλάνε να δουλέψουν μαζί μου. Είχες πει έξω από τα δικαστήρια που σε ρωτήκε, εκνευρίστηκες και κάπως και στους δημοσιογράφους. Έχω δει ένα σχετικό ρεπορτάζ
Μου λες, ρε παιδιά, δεν είναι ο Γαβαλάς, είναι Γαβαλάς ΑΕ. Υπάρχει μια εταιρεία, δεν είμαι εγώ. Σκοπεύετε να κάνετε κάποιο διακανονισμό? Είναι Λάκης Γαβαλάς ΑΕ, δεν είναι Λάκης Γαβαλάς άτομο. Γι' αυτό για την εταιρεία, για τα χρήματα βεβαίως. Το πρόσωπο Λάκη Γαβαλά. Συμμέτοχοι είμαστε όλοι, Λάκη μου, γιατί όλοι πληρώνουμε φόρους και τα λοιπά. Και στις φόρους που πληρώσαμε τόσα χρόνια τι έγινε? Μας κάνανε κάτι, δηλαδή καμία ευκολία? Είπες λοιπόν κάποιος, σε κάποια φάση να δώσεις όλη την περιουσία. Εσυχίζεις και φεύγει το Ερμές φουλάρι από πάνω μου. Ερμές είναι αυτό? Όχι, τι θα είναι? Θεία Μαρίτσα? Πού να ξέρω. Λοιπόν. Να κάνουμε ένα break, ένα λεπτό. Γίνεται. Το break, τι το θες? Όχι, για να δούμε αν τα πάμε καλά ή όχι. Πολύ καλά τα πάμε. Δεν χρειάζεται break. Βάλ το μαντήλι σου για να σε εντάξει να αισθάνεσαι. Πάστε με να συγχύζομαι, έτσι είναι ωραία να βγει εκπομπή στη μυστική. Δέστο, δέστο. Εντάξει. Για να έρθω τώρα σε ένα θέμα που είδα που είχες πει ότι πήρα ρούχα για να τα χαρίσω στους κρατούμενους. Ναι, ακριβώς. Των φυλακών. Και οι προϊσταμένοι εκεί δεν τους τα έδωσε. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Τώρα με συγχωρείς, εάν πήρες τέτοια ρούχα να δώσεις στους κρατούμενους, δεν τους τα έδινε. Ούτε εγώ θα τους έδινα. Εάν είχες πάρει όμως ρούχα συμβατά με ανθρώπους που ζουν μέσα στη φυλακή, εντάξει. Αλλά αν είχες πάρει όπως δίνεις εσύ, δεν μπορεί να τους τα δώσεις. Να με συγχωρείς δηλαδή. Λοιπόν, έχω πάρει φυσικά ρούχα που είναι από την αποθήκη μου που είχαν μείνει. Τι είναι φυσικά ρούχα? Κανονικά. Έχω πάρει, φυσικά λέω, δεν πήρα δικά μου ρούχα. Πήρα ρούχα από την εταιρεία μου, τα οποία είχαν μείνει και ήταν κανονικότατα ρούχα. Γιατί εγώ δίνομαι θεατρικά, αλλά καλά, ό,τι, εντάξει, δίνω, είσαι... ό,τι δίνω στον κόσμο, αυτό που εμπορεύομαι για να κάνεις και μια χονδρική σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις επαρχίες κτλ. Παναπείω ότι έχεις ένα ρούχο συμβατό. Από αυτά λοιπόν τα ρούχα. Από αυτά πήρες. Όταν όμως μία μέρα πήγα στην αποθήκη. Δεν τους τα δίνε, γιατί λέω όχι, δεν γίνεται, γιατί δεν πρέπει κάποιο κρατούμενο να φέρνει εδώ πέρα οτιδήποτε στον άλλο κρατούμενο. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υλικό, σαν να εξαγοράζω, θέλεις, σαν να προσπαθώ να κάνω κάτι. Αντάλλαγμα. Αντάλλαγμα, μπράβο, μπράβο, αντάλλαγμα. Όταν λοιπόν μια μέρα πάω, πρόσεξε το καλά αυτό και πρέπει να τα ακούνε και αυτοί στις φυλακές και οι συγκεκριμένες δύο κυρίες, γιατί ήταν και η κοινωνική λειτουργός που το είπε, αλλά και η διευθύντρια. Λέει, πήγα λοιπόν στην αποθήκη, τη δική τους, λέω να πάρω κάτι για μένα, που συνήθως έχουν για αυτούς που πάνε για δικαστήρια, για διάφορα. Ξέρεις τι χρώμα ρούχο πήρα και σου το ορκίζομαι στις ημέρες που έχουμε? Ροζ παντελόνι με ροζ πουκάμισο. Και τα είχαν ακόμη τέτοια εκεί μες στη λογική. Είχαν τέτοια, βεβαίως, βιοτεχνίας. Καλά, το ροζ είναι τώρα πια παντού οι Ιταλοί. Δηλαδή, ο Ιταλός, αν δεν έχει παντελόνι που να είναι πράσινο και παρισί, ροζ και πώς το λένε, πορτοκαλί, δεν βάζει βαλίτσα, δεν κάνει, ειδικά όταν πάει διακοπές. Ναι. Άρα λοιπόν. Κάποιο θα είχε πάει εκεί, Ιταλό, δεν ξέρω τι, φυλακισμένο και είχε αφήσει κάποια ρούχα. Στην Ελλάδα δεν το πολύ συνηθίζουμε το ροζ στο αντρικό. Ούτε το ισόρουχο. Το ροζ ισόρουχο, όχι. Καλά, με χελονίτσες. Έλα, Παναγία. Θα μα κολλάσει, ήρθε. Όχι, μα αν θέλει να πει. Τι ώρα βγαίνει η εκπομπή, για δεν ξέρω. Μα εντάξει, μετά τι 12, οπότε. Ωραία, δεν λοιπόν έχει πρόβλημα. Σε αυτή την κρίση που πέρασε, υπήρξαν άνθρωποι από αυτού του γνωστού που είχε. Ναι, και παρέες που έκανα. Όχι μόνο παρέες, αλλά και κάποιους που είχες ευνοήσει, τους είχες εξυπηρετήσει, τους είχες προσφέρει πράγματα. Ωραία. Σε στηρίξανε? Κοίταξε, ή υπήρξα... δεν με στηρίξανε. Όχι. Με την έννοια την τεχνική. Γιατί ξέρεις κάτι, όταν έφυγα από τη φυλακή μου, λέει ο Ταμίας, ρε φίλε, αν δεν είχε συμβεί σε μένα, θα αμφισβητούσα το αν... που θα έλεγες ότι κανείς δεν σου έδωσε ούτε ένα ευρώ. Τώρα όμως που το είδα, που δεν σου είχε έρθει ποτέ ένα τσεκ, τίποτα, το λέει ο άνθρωπος της φυλακής που ήταν στο ταμείο. Ναι, γιατί λεφτά πάνω δεν μπορεί να έχει στη φυλακή, όχι, σου στέλνουν στο ταμείο. Και... θα σου πω όμως τι γίνεται, γιατί δικαιολογώ το θέμα. Επειδή υπάρχει μια υπερηφάνεια στη μέση, δεν θέλω να πω ότι είναι κακία και σε αγνοούν και σε παρατάνε εκεί. Δεν ξέρει ο άλλος πώς να φερθεί. Έτσι πιστεύω ότι συνέβη. Όταν βγήκες? Όταν βγήκα, δεν τους ξαναείδα αυτούς τους φίλους μου, γιατί δεν είχαμε πλέον και κοινά ενδιαφέροντα, αν θέλεις. Δηλαδή, εγώ ξανάρχιζα μια ζωή από την αρχή. Άρχισα να βλέπω την Ελλάδα πολύ περισσότερο, γιατί παλιά δεν γνώριζα ακριβώς πώς συμπεριφέρεται η Ελλάδα. Γιατί έφευγα και πήγαινα. Φέτος, για παράδειγμα, ας πούμε, ήσουν στην Πάρο σχεδόν ένα μήνα. Ένα μήνα ακριβώς. Ένα μήνα ακριβώς. Συμπέσαμε εκεί αρκετές φορές και τα είπαμε. Και δεν ξέρω, πήγε στην Μύκονο? Πήγα ένα βράδυ στη Μύκονο για ένα επαγγελματικό που είχα, γιατί θέλω να πουλήσω το σπίτι μου τη Μύκονο. Ναι, βγαίνει στον πληστηριασμό. Ναι, ναι. Και βγαίνει 1.200.000, νομίζω, είναι η πρώτη τιμή δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτά τα λεφτά πού θα πάνε, στις τράπεζες, έτσι? Όχι, το ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει. Για μένα η Μύκονος έχει πεθάνει εδώ και 6 χρόνια, 7-8. Δεν αφήστε με εδώ πέρα να κάνω ακόμη ηλιοθεραπεία. Παπαράτσι, φύγετε! Δεν τα άλλο, φύγετε!
Φύγετε, θέλω ήλιο! Θέλω ήλιο! Έχει ξανανοίξει το σπίτι αυτό? Ναι, έχει ξανανοίξει και είχα πάει, γιατί υποτίθεται το νίκησε σε κάποιον για να μπορέσω να τα δώσω στο κράτος. Και μάλιστα είπα κατευθείαν θα τα δώσω εκεί. Αυτός δεν πλήρωσε ποτέ κανένα ενίκιο. Τι ήταν αυτός? Και εγώ. Ήταν ένας Έλληνας ο οποίος ήθελε να πάρει το σπίτι ή να το εκμεταλλευτεί κιόλας. Ήθελε, αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ το νίκησα για να δίνω ένα έσοδο στο κράτος, το καημένο, το οποίο πρέπει, ποιος ξέρει τι να κάνει. Πάλι με το κράτος. Έχει μια μόνιμη έτσι. Κοίταξε να δει. Δεν την έχω εγώ. Την έχουν όλοι οι άνθρωποι που την πατήσανε, που κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Και δεν θέλω κανένα να με πει κλέφτη, δεν το δέχομαι. Όχι, δεν το λέω εσένα. Το λέω στον κόσμο τώρα για να καταλάβει. Κοροϊδεύουν οι πάντες τον κόσμο. Πήγες και είδες στον Γεωργιάδη. Είναι αλήθεια. Εγώ έμαθα. Ναι, βεβαίως. Είναι αλήθεια. Φυσικά. Τι του είπε στον Γεωργιάδη, τι σου και ποιος άλλος ήταν εκεί? Όχι, είναι εκεί μέσα. Ο Σταϊκούρας, όλοι ήταν εκεί μέσα. Και τι είπατε με αυτό? Είπαμε ότι εγώ δίνω τα πάντα, θέλω να ξαναέχω αλφα φημή, να ξαναδουλέψω. Θέλει να μου δίνει ένα χιλιάρικο το μήνα σαν μισθό ή οτιδήποτε. Βάλε με να δουλεύω, μην με έχει το περιθώριο. Τώρα με τον καινούριο πτωχευτικό κώδικα ενδεχομένως να μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το ξέρω την περίπτωση τη δική σου ακριβώς πώς είναι νομικά. Η δική μου η περίπτωση αλλά, είναι αλλά τα όμως, πάντα ναι. Να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να δώσω τις συντάξεις τους και τα λοιπά στον κόσμο. Εγώ τα ψωμιά μου τα έφαγα. Έχω τόσους φίλους διάσημους. Ό,τι θέλω αυτή τη στιγμή. Τι θες αύριο να σε πάρω με τι αυτοκίνητο? Είδα εδώ δίπλα Ferrari και τέτοια. Τι θες? Ferrari εγώ την έχω, δηλαδή στους φίλους μου την έχουν σαν ανταλλακτικό των ανταλλακτικών. Δεν έχω μπει σε Ferrari. Όχι, θέλω να σου πω. Όχι, σου λέω κι εγώ γιατί κι εγώ δεν είμαι, μη φαντάζεσαι, αλλά. Για ο Γεωργιάδης τι σου είπε αυτό? Μου θέλω. Είπε ότι εντάξει θα κοιτάξω την κατάστασή σου να δούμε. Του λέω γιατί δεν το παίρνετε ναι. Το κτίριο να βάλετε όπως παλιά ήταν να τα πάρει ο Σγούρος. Παιδιά να τα πάρουν όλα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω το να είπαμε αυτό, αλλά θέλω να ξέρω τι σου είπε το κράτος. Τι να μου πούνε. Θα σου έλεγα σήμερα. Έχω πάει πριν δύο μήνες. Ναι. Δεν σου είπα κάτι καινούριο σήμερα. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι. Δύο χορδές με έκανε και θάμποσαν για να σου φωνάξω να τα καταλάβει αυτό που θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή... Δεν γίνεται αγαπούν τίποτα. Να ξέρετε ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολύ αργά τα πάντα εδώ. Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Λέγομαι Λάκης Γαβαλάς. Μάλιστα. Γεννήθηκα το 52. Έφερα στην Ελλάδα όλες τις μεγάλες εταιρείες. Δουλεύανε 300 άτομα για μένα. Έκανα επενδύσεις και έκανα μια ζωή όχι λιγότερο λουσάτη από τώρα. Τώρα έχω πιο πολλά λούσα. Γιατί τώρα τα χαίρομαι κιόλας. Καπέλα θα μου. Ναι, έχεις ναι. Μια μανία. Τρέλα μεγάλη. Τι τρέλα είναι αυτή τώρα μεγάλη. Μεταξύ μας. Δεν φοβάσαι μήπως αυτή η υπερβολή, όπως τη βλέπω εγώ στα ναι, ναι. Γιατί εντάξει είσαι στον χώρο της μόδας και το βλέπεις ναι, διαφορετικά. Ναι. Εγώ όμως το βλέπω, λέω συνέχεια αυτή την υπερβολή που βλέπω και τις φωτογραφίες και τα αρέστα. Μήπως αυτό σε καταστήσει γραφικό απέναντι στο κοινό σου. Κοίταξε. Δεν το φοβάσαι κάτι τέτοιο. Σήμερα... Δεν το φοβάσαι κάτι τέτοιο. Θα σου πω κάτι. Είναι υπερβολή, ας όταν πούμε. Βλέπω έναν άνθρωπο, ναι. Εγώ, ναι. Που είμαι τη μόδα κτλ., βλέπω το 5-10 λεπτά τα πρώτα. Μετά, αν δεν με εγωιτεύσει με κάτι διαφορετικό, με τον body language, δηλαδή πώς φέρεται όταν μιλάει. Λέω για σένα. Δεν μου λέει. Μα κοίταξε, όποιος θέλει επιφανειακά να με κρίνει, μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Όταν όμως κάποιος θα με γνωρίσει και δει, πιστεύω ότι έχω ένα κάποιο περιεχόμενο, θα εξουδετερώσει αυτό που φοράω. Αλλά ναι. Απ' την άλλη μεριά δεν έχει ενοχλήσει κανέναν. Όχι, δεν είπα. Εγώ δεν, όχι, δεν έχω αισθανθεί δεν ότι. Δεν είπα για ενόχληση. Εγώ πρόσεξε. Λέω μήπως αυτό επειδή. Είμαι κάτι γραφικό. Ναι, παιδί μου, επειδή είναι υπερβολικό εν πάση περιπτώσει κάθε κάτι. Φορά. Και δεν είναι και κάπελα αυτά που φοράς μεταξύ μας. Εγώ μπορώ να το φορέσω. Δεν μπορώ. Εσύ γιατί το φοράς δηλαδή, ρε, κύριε. Θες να δεις τι γράφουν όλοι. Αλλά όχι όλοι αυτοί που γράφουν που λένε μπράβο. Είσαι ωραίος. Κάνουμε πλάκα μαζί σου. Άνθρωποι βαθύ intellectual λένε μπράβο για το styling. Γιατί εγώ. Ανήκω στο σύμπαν, αγαπημένοι μου. Δεν ανήκω μόνο στο εδώ. Εάν πάρεις τον Μαρκ Τζέικοπς, την Έλεν Ντετζενέρις, πάρεις τον διάφορο, τον Μικ Τζάγκερ παλιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το σύμπαν το δικό μου. Εγώ αυτούς υπηρετώ με μια έννοια. Δεν υπηρετώ το απλό το κοινό, το λίγο, κατάλαβες. Δηλαδή το τόσο δικό μου πρέπει να είναι μια φρατζόλα και αυτό ένα κομμάτι. Έπρεπε δηλαδή εδώ εμείς να έχουμε σαν background το πόλεμο των άστρων. Να πάμε σε άλλο σύμπαν, Λάκη. Με συγχωρείς.
Θες να πάω να σας τρελάνω όλους με τα λούσα. Γιατί ξέρω να τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Πόσες τσάντες έχεις? Πόσες τσάντες? 500. Και είναι και λίγες για μένα. Εγώ πρέπει να έχω το σκάφος μου, όπως έχουν όλοι οι βιοτέχνες οι διάφοροι. Έπρεπε να έχω 4 δροσίδες, 10 Αλβανούς να με υπηρετούν κτλ. Και να παίζω και καλή μπυρίπα. Δεν τα κάνω αυτά και δεν είμαι επιθυμητός. Ναι. Το κατάλαβες? Όχι, εγώ ρώτησα πόσες τσάντες. Αυτές κοστίζουν και πολλά λεφτά, δεν τις πουλάς? Γιατί να τις πουλήσω? Λέω. Πούλησα κάποια πράγματα όταν είχα ανάγκη να ζήσω. Τώρα ξαναμπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής. Ναι. Με τα ΛΑΚ, νομίζω, ναι, όπως είπες νωρίτερα. Και... Είμαι στο My Style Rocks. Είσαι στο Είμαι στο θέατρο και κάνω το κλουβί με τις τρελές. Ποιο ρόλο παίζεις εκεί? Αυτό έχει πει. Τον Ζαζά. Α. Αυτό που είμαι εγώ. Στο ρόλο του Ζαζά, ο Λάκης Γαβαλάς. Ναι. Δίνομαι, στολίζομαι, φοράω φτερά, τα κούνια κτλ. Αλλά έχω το λόγο. Τον Νούκο Τονιάτσι. Έχω το θέμα που σε κάνει. Τον Νούκο Τονιάτσι. Τον Νούκο Τονιάτσι τον ήξερα κιόλα όταν ζούσα στην Ιταλία. Γιατί ξέρει, είμαι και παιδί του 70 στην Ιταλία. Ραφαέλα Καρά, Μίνα. Στην Ραφαέλα Καρά χόρευε. Χόρευε στο σόου που έκανε η Ραφαέλα Καρά. Ήσουν και χορευτή. Ναι, βέβαια. Τώρα κάνει. Και κάνω και τώρα. Στο θέατρο χορεύω, τραγουδάω και παίζω. Ρενάτο, ξέρω ότι όλοι γελάτε και εσείς εκεί έξω και εσείς εδώ μέσα. Ξέρω ότι είμαι γελίος, αλλά αυτό ξέρω να κάνω καλά, Ρενάτο. Καταλαβαίνω, με διώχνετε από το ίδιο μου το σπίτι. Θα φύγω, γιατί εγώ είμαι ο παρήσεκτος, ο ανεπιθύμητος, το τέρας. Αντίο, Ρενάτο. Μπράβο. Θα θεωρείς τον εαυτό σου τώρα ηθοποιό, τον θεωρείς ηθοποιό? Κοίταξε, για τον Ζαζά είμαι ο άνθρωπος ο οποίος χρειαζόταν. Και με την εκπαίδευση που έκανα πάνω σε αυτό το ρόλο, σε προφορώ ότι θα είμαι μια χαρά. Ναι. Γιατί ποτέ δεν κάνω κάτι αν δεν το κάνω καλά, ξέρεις. Είμαι ο άνθρωπος της τελειότητος και της τελειομανίας. Δηλαδή και το φτωχό τον κάνω πάρα πολύ τέλεια. Είχαν δώσει συνεργάτες μου ένα κείμενο που ήταν κάποιες συνεντεύξεις σου και μεταξύ αυτών είχε πει ότι είχε γίνει μια πρόταση για το Survivor. Ναι. Και είπα δεν μπορώ να πάω γιατί μία φορά το μήνα δίνω το παρόν στο τμήμα. Ναι, γι' αυτό δεν πήγες. Φυσικά. Μπορούσες να τα απεξέλθεις αυτό το παιχνίδι εσύ. Φίλε. Κάντε τι φίλε, μην μου κάνεις φίλε. Κάντε ένα κοντινό. Κάντε ένα κοντινό, μωρέ. Φέρ το ποντικό φάρμακο. Πώς θα πήγαινες εσύ στο Survivor να κάνεις όλες αυτές τις περιπέτειες εκεί, τις ασκήσεις, τις διαδρομές? Θα αντέχεις. Δεν έχεις ρεπορτάζ από τις γυμναστικές μου και από τα τέτοια μου, λυπάμαι. Τα έχω αυτά. Box. Άλλο κάνω, αυτό ρε παιδί μου. Έχω αρκετή δύναμη. Ξεκινάμε. 3, 2, 1. Τα χέρια πάνε τελευταία. Χαπ. Ζαβολάκι με τα ποδιά. Πιέζουμε με τις τέρνες. Χαπ. Τα πόδια σπρώχνουν για να γυμναστούν και οι ιδιαίοι και οι ιδιαίοι. Πολιτικοί υπάρχουν, πιστεύεις ότι... Που είναι έτσι, ναι, υπάρχουν, βέβαια. Να με. Έχεις υπόψη σου. Έχεις υπόψη σου. Αμέ. Ναι. Α, στο έργο λέω, αμέ. Γιατί λέει αυτός έχει ειδική τάξη και λέει, εμείς έχουμε την ειδική. Και λέμε εμείς, αμέ. Ναι. Και τάξη, αμέ. Και προσέξτε, αμέ. Ναι, γιατί είχε πει ο συγχωρεμένος, ο Τζιμάκης ο Πανούσης, κάποιοι πολιτικοί λέει, πετάνε τα χέρια τους από εδώ, πετάνε τα χέρια τους από εκεί, να σε εξηγήσουν τι είναι, γιατί δεν το ξέρουμε. Κοίταξε, η ψυχή του ανθρώπου μετράει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να έχουμε ένα τρυπάνι να περνάμε μέσα στον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων. Σωστό είναι. Και να βλέπουμε ακριβώς τι είναι και να εκθιάζουμε. Τώρα είσαι στη φάση έρωτος, είσαι ερωτευμένος. Είμαι, ναι, στην περίοδο. Ναι. Φανταγαίνομαι ότι θα τραβάει ο άνθρωπος που είναι μαζί σου. Ναι, το έτερο ήμιση. Ναι, γιατί είσαι πολύ ιδιότροπος. Όχι, λέω έτερο ήμιση γιατί είναι πιο δύνατο από μένα. Ναι. Εγώ γίνει το έτερο διπλό. Ναι. Γιατί με πακίνατε στην πάρο. Ναι, γιατί είσαι και ιδιότροπος. Είμαι πολύ ιδιότροπος. Να το πεις αυτό. Βέβαια, να το πεις. Γιατί εγώ δεν ξέρεις, δεν ξέρω, μπερδεύουν πάντα. Τι να επιλέξω, το χαβιάρι ή το χαδιάρι. Ξέρω εγώ, το χαβιάρι. Δεν θέλω απάντηση. Α. Το αφήνεις έτσι. Δηλαδή, να το λέω κι εγώ. Σε παρακαλώ, θέλω ναι. να κάνω μία δήλωση πριν φύγω από εδώ. Ναι, τελειώσαμε τους άλλους. Ναι. Ότι μου είσαι συμπαθής, γιατί με άφησες να εκτονωθώ σήμερα. Δεν ήταν αστείο αυτό που είπα και αυτό που σου είπα. Είμαι ένα άτομο πολύ σοβαρό. Θέλω να πιστεύω, ειδικά στη δουλειά μου, την κάνω με πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και έχω αγαπηθεί από κόσμο. Γι' αυτόν τον κόσμο ζω. Είναι η ασπίδα μου που με περασπίζεται, με σέβεται, από ό,τι μου λένε ήδη δηλαδή, και εγώ ποτέ δεν θα τους ξεγελάσω. Αυτό προέχει ακόμη και από την ιδιωτική μου ζωή, που δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστη. Εγώ θέλω να την ευχάριστη. Γεια σου. Μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το δαχτυλίδι ωραίο. Αυτό είναι Versace. Του ιδίου. Ναι, ο Τζάνι Versace μου το είχε χαρίσει. Τα βλέπετε κυρίες και κύριοι. Versace σου λέει.
Αφήσα και κάτι για μας, κύριε Λάκη. Καταραμένη φτώχεια. Ναι. Ας σας αφήνω ένα σελωράν. Ένα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να σου πω να το φοράς. Το φόρεσα. Τέλειο, πατριαρχικό. Λοιπόν. Α, είναι ωραίο τελικά. Δεν το είχα δει σε άλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει μου να σου δανείσω στο σπίτι να το βάλεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Είμαστε κοντά σε ένα ενδεχόμενο lockdown. Είμαστε μακριά από ένα lockdown. Εγώ πάσχω από μία ασθένεια, σοβαρή, λέγεται ακράτεια λόγου. Ό,τι ερχόταν τα αριστερά, τα κουζουζιά. Πολλάκι μια ανύπαρκτη πολιτική φυσιονομία. Όλο το πολιτικό μας σύστημα είναι δεξιότερα σήμερα από το παρελθόν. Και φωνάζατε, θα τους διώξω, ή το Άδωνη. Το μείζον ήταν να σταματήσει η εισβολή. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα που έχουν πλήξει τη χώρα μας. Το τελευταίο γεγονός, ενώ την πανδημία δηλαδή, που έχει πλήξει τη χώρα μας. Μια ιστορία η οποία έχει πληγώσει όχι μόνο εμάς όλους για το θέμα της υγείας, αλλά και την ίδια την ανάπτυξη της χώρας. Έχουν πάει πίσω πάρα πολλά πράγματα. Σας είδα ότι δεν αποχωρίζεστε τη μάσκα. Η αλήθεια είναι ότι δίνουμε μια τεράστια μάχη όλοι, και όταν είναι προσέτε, η μοναδική στιγμή που την έβγαλα. Μόνο για την εγγραφή, και εφόσον είμαστε μόνοι οι δυο μας εδώ και με απόσταση, δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη για να αποφύγουμε το lockdown. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εθνική μας οικονομία να μην έχουμε δεύτερο lockdown. Αν έχουμε δεύτερο lockdown, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες. Όταν λέτε μη αναστρέψιμες, θα υπάρξουν επιχειρήσεις που θα κλείσουν, πολλές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, να υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται στα μέτρα, σε αυτή τη λογική, από το να πάει στο κλείσιμο γενικότερα. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, σύμφωνα με όπως τα δίνουν οι γιατροί, για να περιορίσουμε την πανδημία και εξηγήσει στους συμπολίτες μας ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι μια μάχη που δεν μπορεί να την κερδίσει μόνο ο Πρωθυπουργός, ούτε μόνοι τους οι υπουργοί, ούτε μόνοι τους οι γιατροί. Εδώ χρειάζεται η ατομική συμπεριφορά του καθενός μας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν όλοι κάνουμε αυτό που πρέπει, το lockdown θα αποφευχθεί. Εάν δεν το κάνουμε, επειδή υπάρχει ένα σημείο, κύριε Χατζή, που όσο επώδυνη και είναι μια απόφαση για την οικονομία, πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των χρημάτων και των ανθρωπίνων ζώων, και σε αυτό το δίλημα δεν υπάρχει δισταγμός. Οι ανθρώπινες ζωές προηγούνται. Ναι. Άρα εκεί θα αναγκαστούμε να πάρουμε μια απόφαση, την οποία σας είπα και πριν ότι είναι μεγάλο πράγμα να την αποφύγουμε. Ωραία. Αλλά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια έξαρση της πανδημίας, η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε τον κόσμο, πήρατε κάτι μέτρα τα οποία. Εντάξει, τώρα κλείνω 12 ώρα τα περίπτερα και να κλείνω 12 ώρα το ψιλικατζίδικο. Είναι και υψηλό αστείο δηλαδή. Χθες άκουσα το Βέλγιο. Είναι αστείο είναι αυτό. Χθες άκουσα το Βέλγιο, πήρα απόφαση να κλείνω όλα τα εστιατόρια και τα μπαρ στις 11 το βράδυ. Ναι. Και έκανα μια ανάρτηση στο Twitter να δω το αν θα λένε στο Βέλγιο. Δηλαδή ο ιός κολλάει μέχρι από τις 11 και μετά και δεν κολλάει μέχρι τις 11. Ναι. Λοιπόν, όλες αυτές οι αποφάσεις, όσο και αν μας φαίνονται εμάς περίεργες. Τώρα μην μου πείτε ότι δεν σας φαίνεται περίεργη να κλείσει το περίπτωση. Όχι, δεν 12 μου φαίνεται περίεργο. Θα εξηγήσω το γιατί. Ναι. Θα εξηγήσω το γιατί. Λοιπόν, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν μια λογική. Ποια είναι η λογική? Να μειωθεί ο συνωστισμός. Πώς προέρχεται τώρα ο συνωστισμός αφού κλείσαμε τα μπάτια στα 12 η ώρα, πάει ο κόσμος πλατείς και μα μπαίνει ένας πάνω στον άλλον. Χειρότερα είναι. Πολύ χειρότερα, συμφωνώ. Τώρα, τι λέμε, κλείνει το περίπτερο, άρα δεν μπορεί ο άλλος να πάρει καινούργια μπύρα, καινούργια ποτά εκείνη την ώρα. Θα πούνε κάποιοι, μα μπορεί να τα έχει αγοράσει από πριν. Δεκτών. Μπορεί κάποιοι να τα έχουν αγοράσει από πριν. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει την ανθρώπινη ανοησία. Θα βάλουμε τώρα λίγο όλοι μας πλάτη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά είναι πολύ μπακάλικος ο. Μπακάλικη είναι λογική. Μπακάλικος τώρα, με συγχωρείτε. Μπακάλικη κατά κάποιο τρόπο. Δεν έκανε το περίπτερο γιατί δεν θα πάει να πάρει. Γιατί έχει πάει να πάρει ένα τελάρο που δεν είναι τόσο. Δεν πάνε τόσο που είναι. Πώς δεν πάνε, κύριε. Εντάξει, δεν το ίδιο τώρα. Πώς δεν γίνεται. Θα πάει 12 παρά 10, θα πάρει τις μπύρες του και θα κάνει μετρημένα. Αυτοί που θα πάνε 12 παρά 10 να πάρουν τις μπύρες θα είναι λιγότεροι. Όσοι θα πάνε μετά. Είναι μετρημένο. Είμαστε κοντά σε ένα ενδεχόμενο lockdown. Είμαστε μακριά από ένα lockdown. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία, ξέρω εγώ, ή από τις 12 και μετά τη νύχτα μέχρι το πρωί, όπως έγινε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ούτως ώστε να περιοριστεί. Κάθε μέτρο που θα συμβάλλει στην κοινωνική αποστασιοποίηση και στη μείωση του συνωστισμού μπορεί να ληφθεί. Το lockdown είναι η έσχατη λύση. Άρα και το μέτρο που είπατε δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Γιατί το. Αναλόγως εξελίξεις της πανδημίας. Όχι, επειδή λέτε στις πλατείες και το λέτε. Και σωστά, λογικό είναι, ας πούμε, να. Έχετε δει, κύριε Χατζή, ότι ο μέσος ηλικίας των θυμάτων των νοσούντων πέφτει.
Ναι. Γιατί πέφτει, ναι. Διότι οι νέοι πλέον νοσούν περισσότερο. Όχι οι μεγαλύτεροι. Όχι, πιο νέοι, ναι. Γιατί νοσούν περισσότερο οι νέοι, γιατί δεν προσέχουν. Γιατί δεν προσέχουν, γιατί είναι ενθουσιώδεις. Γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ιός. Γιατί δεν βάζουν τη μάσκα. Γιατί είναι νέοι, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί είναι νέοι. Όλοι πήξαμε νέοι. Τι να κάνουμε τώρα. Όμως δυστυχώς πρέπει να προσέξουμε. Εσείς τώρα ήρθατε και λέτε οι άνθρωποι πάνω από 65 ετών. Θα πρέπει να περιοριστούν πάρα πολύ. Και ακούω και διάφορες φήμες που θα υπάρξουν και ιδιαίτερα μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους κλπ. Ας κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος 65 ετών που δουλεύει. Κύριε Χατζή, είναι... σας απάντησα. Δεν θα υπάρξει κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Για αυτούς. Για τους άνω των 65. Πώς δέχεστε μια κριτική, σαν κυβέρνηση ενώ όχι εσείς προσωπικά, μια κριτική που λέει ότι τη χάσατε την μπάλα σε αυτή την περίοδο, δεν τα πήγατε καλά, έχασε τον προσανατολισμό και την πηξίδα και αυτό είμαστε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα. Πρώτα απ' όλα, η περίπτωση και η επίδοση της κάθε χώρας στον COVID-19 είναι απολύτως μετρήσιμη. Εντάξει. Μετρέται από τον αριθμό των κρουσμάτων, εντάξει, από τον θάνατο, από τους αριθμούς των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Mm-hmm. Εάν συγκρίνετε την Ελλάδα με οποιαδήποτε ομοειδή με την Ελλάδα χώρα σε επίπεδο πληθυσμού, γεωγραφικής θέσεως, ξέρω εγώ, κουλτούρας κλπ, η Ελλάδα είναι όχι καλύτερα, είμαστε περίπου 15 με 20 φορές καλύτερα από την πιο κοντινή σε μας χώρα. Το καλοκαίρι έγινε λάθος εκτίμηση. Κανένα λάθος. Πώς δεν έγινε λάθος. Με τα μπαρ δεν κάνατε λάθος, κύριε Γεωργιάδη, που τα ανοίξατε. Δεν κάνατε λάθος εκεί. Με συγχωρείτε. Θέλαμε τουρισμό. Τα μπαρ είναι ο τουρισμός. Προφανώς. Λέτε να έρθει κάποιος για τουρίστες και να κλείνεται μέσα σπίτι του. Γι' αυτό ήρθατε την Ελλάδα, γι' αυτό κλείνεται το δωμάτιο. Δεν έχει άλλα πράγματα να δει και να ευχαριστεί την Ελλάδα. Σταματήστε κι εσείς την γκρίνια. Μα ποια γκρίνια. Θέλαμε τουρισμό. Γιατί το καλοκαίρι ανοίξατε τα μπαρ, γιατί δεν το διευθετήσατε από την Ελλάδα. Είχαμε 2 και 5 κρούσματα τη μέρα, θα τα ανοίγαμε. Μάλιστα, εντάξει, καλώς τα ανοίξατε και είδατε. Δηλαδή να πεινάσει ο κόσμος. Και είδατε έγινε. Μα δεν έγινε. Μα τι θα πεινάσει ο κόσμος, άμα δεν ανοίξει τα μπαρ θα πεινάει ο κόσμος. Δεν έγινε από τα μπαρ. Από δεν τι έγινε. Έγινε, έγινε από τα πανηγύρια, από έγινε από τα πάρτι στα σπίτια, έγινε από τέτοια πράγματα. Από το συνωστισμό δηλαδή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος όλοι και εγώ δεν λέω. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είμαστε όλοι πια κουρασμένοι από τον ιό. Είμαστε, εντάξει. Δυστυχώς όμως. Αυτό το πράγμα το είχα πει από την αρχή. Έχει το χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου και όχι αγώνα 100 μέτρων. Πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Εμβόλιο. Είναι άγνωστο πότε θα τελειώσει. Ναι. Όταν έρθει εμβόλιο και εμβολιαστεί το κρίσιμο κομμάτι του πληθυσμού και λειτουργεί το εμβόλιο. Μάλιστα. Η ιδεολογική ταυτότητα του κάθε πολιτικού έχει να κάνει με την πολιτική εφαρμογή των πραγμάτων, το πώς θα σκέφτεται, το πώς πράττει στην καθημερινή πολιτική σκηνή. Εσείς λοιπόν έχετε μια ιδεολογική ταυτότητα. Τι νίκησε, δεν έχει σημασία, θα τη χαρακτηρίσω. Όταν έγινε η ιστορία με τις πρέσπες, είσαστε από εκείνους που βγήκανε στον δρόμο, σε εισαγωγικά, και φωνάζατε και στις διαδηλώσεις πήγατε, η προδοτική συμφωνία κτλ. Προδοτική δεν έχω ποτέ εγώ. Τι αντιθέτως, έχω πει εκείνη την εποχή, πάντα έλεγα δεν μιλάω ούτε για προδοσία ούτε για μειοδοσία. Μιλάω για μια πολύ κακή και καταστροφική συμφωνία. Ναι, και τώρα ερχόμαστε τώρα εδώ να εξυμνεί το ελληνικό κράτος τη συμφωνία την προχθεσινή επίσκεψη, κατά την προχθεσινή επίσκεψη του κυρίου Πομπέου και να λέει ότι είναι μια ιστορική συμφωνία όπως γράψαν οι Αμερικανοί. Μην αρχίσετε αυτά τα ένα λεπτό και δύο λεπτά και μα τώρα δεν είναι αυτό που λέτε. Να μου απαντήσετε στο ερώτημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν εξύμνησε το ελληνικό κράτος τίποτα. Έγινε ένα λάθος στην ανακοίνωση πράγματι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί έγινε το λάθος, διότι έγραψαν την ανακοίνωση Αμερικάνοι, που πάντα λένε έτσι τη συμφωνία. Δεν το πρόσεξε ο υπεύθυνος Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν συνάδελφό μου. Έγινε λάθος. Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος διορθώθηκε. Και βάλαμε και τους Αμερικάνους και αλλάξαν την ανακοίνωσή τους. Εμείς είχαμε πει προεκλογικά, μέσα στη λαλητηρία, την ώρα που γινόταν αυτή η μάχη, ότι αν η συμφωνία αυτή κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, θα τη σεβαστούμε. Αυτό κάνουμε. Φυσικά αυτό δεν την καθιστά ιστορική, δεν την καθιστά καλή. Την καθιστά όμως υποχρεωτική. Τώρα δηλαδή, ας πούμε, με αυτό που μου λέτε, βέβαια αποφεύγει την απάντηση στην ευθεία. Τι απάντησα σήμερα, με συγχωρείτε τώρα. Γιατί θέλετε να κάνουμε στον κύριο Δένδη, αν τον βάλουμε τιμωρία, επειδή είναι λάθος. Όχι, θέλω και τον κύριο Δένδη. Έγινε λάθος. Να κάνουμε. Γενικότερα, η δική σας. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Και εγώ έχω κάνει λάθη, δεν είμαι καλά. Ένα έχετε κάνει. Πολλά. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία είναι ωφέλιμη για τη χώρα μας. Είναι κακή συμφωνία. Όταν μας δοθεί η ευκαιρία και οι συσχετισμοί επιτρέπουν την αλλαγή της στα δύο κρίσιμα σημεία, που είναι η εθνικότητα και η γλώσσα, πρέπει να αλλάξει. Όμως για να την αλλάξουμε, για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να ελέγξουμε και να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία, θα πρέπει να μην χρεωθεί η Ελλάδα το κόστος της καταπάτησής της. Ωραία. Αυτό ο ξένος παράγοντας το γνωρίζει που λέτε τώρα. Φυσικά. Δηλαδή έχετε ξεκαθαρίσει στους Αμερικάνους ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εντάξει
την τηρούμε τη συμφωνία γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά μας δοθεί ευκαιρία την αλλάξουμε. Βεβαίως, πάντως. Και τι σας λένε οι Αμερικάνοι? Ότι δεν θα μας δοθεί ευκαιρία, γιατί οι Σκοπινοί θα την τηρήσουν κατά γράμμα. Όταν δοθεί η ευκαιρία, να φέρω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η ευκαιρία, δηλαδή? Φέρω ένα παράδειγμα. Ποια είναι η ευκαιρία? Απαντήσω. Αν είχαν κερδίσει άλλοι στα Σκόπια, το Βεμερό, και έλεγε καταγγέλνουμε τη συμφωνία, την αλλάζαμε. Δεν κερδίσανε, κέρδισαν ο κ. Ζάεφ. Ναι, εντάξει. Να σου κάνω. Αυτή είναι η ευκαιρία, δηλαδή. Αυτή θα ήταν μια περίπτωση ευκαιρίας. Εμείς. Πρέπει τη συμφωνία να τη χρεωθεί την παραβίασή της ο άλλος. Όχι εσύ. Εντάξει, αυτό είναι. Αν τη χρεωθεί εσύ, παθαίνει ζημιά. Πώ να το εξηγήσω. Μα το λέμε και εμείς, κύριε. Πάμε τώρα στα δικά σας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο και ας πούμε στο παρασκήνιο λίγο. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης βλέπουμε. Και διάβαζα και μια ανακοίνωση πριν κάνουμε αυτή τη συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι δεν μπορούσε να σας διώξει ο Μητσοτάκης, σας αφαίρεσε τις αρμοδιότητες. Είναι πολιτική αντίπαλη, βεβαίως το καταλαβαίνετε. Είναι όμως αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει ένα λόγο στη Βουλή πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι που το λένε. Ότι δηλαδή. Καταναλώνουμε στην πολιτική μας ζωή. Τι? Πολύ περισσότερο χρόνο στην παραπολιτική. Δεν είναι παραπολιτικό αυτό. Από ό,τι στην πολιτική. Εάν χάσει αρμοδιότητες ένας υπουργός σαν και εσάς, ναι, της δικής σας εμβέλειας και βεβαίως με τη θέση που κατέχετε στη Νέα Δημοκρατία δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ένα θέμα αυτό. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση προσανατολίζει σε κάτι άλλο από αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας. Να απαντήσω. Ή έχετε κάνει πράγματα που δεν αρέσουν στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι να μου παίρνει αρμοδιότητα για να πηγαίνει στον Νίκο Παθανάση, δέχομαι. Τόσο το συμπαθώ. Άρα δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Άρα, τι να κάνει τον τουρίστα. Σας λέω, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Α, συγγνώμη. Με τον κύριο Νίκο Παθανάση. Είναι αξιοπρεπής άνθρωπος. Είμαστε τόσο καλή ομάδα. Μάλιστα. Και κάνουμε τόση πολιτική κάθε μέρα που τι γράφει το ΦΕΚ μου είναι αδιάφορο. Ναι, αλλά πλέον αυτό αναφέρεται στον Πρωθυπουργό. Ένα πυροτήσιο. Όπω δεν είναι υφισταμένο σα, όπω ήταν υφυπουργό. Ποτέ δεν τον είδα υφισταμένο μου. Καλά, τυπικά ήταν όμω. Δεν τον είδα ποτέ, ούτε τον είδα το ψέτσι έτσι. Ναι. Αισθάνεστε ότι σε αυτό το σημείο κάπου χάθηκε εμπιστοσύνη που σα έχει καθόλου, ο κ. Μητσοτάκη. Η Γιάκο Μητσοτάκη είναι εξαιρετική. Μετά τον μήνα ανασχηματισμό του καλοκαιριού, έχω πιο πολλές αρμοδιότητες από ό,τι είχα πριν. Δεν έχετε. Πιο πολλές. Βασικές αρμοδιότητες. Πιο πολλές δεν έχετε. Όχι, δεν έχετε. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για αρμοδιότητες, έχω υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες. Γιατί λέτε στον κύριο Μητσοτάκη, θα αφαιρέσει. Ξαναλέω λοιπόν ότι αν το επίπεδο της συζήτησης είναι αν έχω ή δεν έχω αρμοδιότητες, είναι μια γελία συζήτηση. Όχι, κύριε αρμοδιότητες. Εάν μου λέτε. Δεν είναι έτσι. Αν είμαι δυσαρεστημένος, αν αυτή είναι η ερώτησή σας. Γιατί αναβαθμίστηκε σαν αναπληρωτή υπουργό ο κύριος Νικόλαος. Δεν είναι, εντάξει, το έχετε δηλώσει. Δεν είμαι. Πάντα χρειάζεται να σας ρωτήσω, το ξέρω. Γι' αυτό και πήγα και στην ορκομοσία του. Για να δείξω ότι δεν είμαι. Με συγχωρείτε. Χάνουμε. Όχι, δεν χάνουμε. Πολύτιμο έχει σημασία. Χρόνο έχει σημασία. Από την εκπομπή για να συζητήσουμε αυτή την. Όχι, έχει ελαφριά συζήτηση. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, είναι ελαφριά η ανάπτυξη. Γιατί κάποιο πρέπει να αναλάβει αυτό το μεγάλο στοίχημα που θέλει η χώρα για να αναπτυχθεί και πρέπει να το αναλάβει καθαρά. Και χωρίς. Γιάκο Μητσοτάκη. Συγχωρείτε. Αυτό είναι πάντα υπεύθυνο για αυτό που γίνεται στη χώρα. Εμείς ερχόμαστε από τρία μνημόνια. Είναι πολύ λυπηρό ότι μας βρήκε σε αυτή τη φάση ο κορονοϊός και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα ευχόμουν να μην μας είχε βρει. Γιατί είναι μεγάλο θέμα. Ξαναλέω. Ναι. Τηρουμένων των αναλογιών για την αναποδιά που μας βρήκε και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες πάμε πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσα στην κρίση του 20, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί, κύριε Χατζή, οι αγορές να λένε ότι τα πηγαίνουμε πολύ καλά και να πέφτουν επιτόκια. Όλες οι αναλύσεις των διεθνών οίκων να λένε ότι η Ελλάδα ανταπεξήλθε και στην οικονομία εξαιρετικά καλύτερα των ΗΠΑ και μόνο στην Ελλάδα να μην το βλέπουμε. Όχι. Δεν γίνεται. Να πάμε σε. Τώρα, όπως με βάση αυτή τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι η ιδεολογική σας υπόσταση είναι σε μια πρακτική εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης που κάνετε στα κανάλια που βγαίνετε ή στα άρθρα που ενδεχομένως γράφετε κοντά στο να φέρετε τη Νέα Δημοκρατία λίγο πιο δεξιά από ό,τι είναι και να την πάμε. Κάνετε έτσι, μια, κύριε Γεωργιάδη. Είναι μια λίγο βαρετή ζήτηση. Πάρα δεν κάνω. Γιατί είναι βαρετή ζήτηση, κύριε Γεωργιάδη μου. Τι αφορά το κόμμα αυτό. Αυτό τον αφορά. Αυτό θα πάει να ψηφίσει αύριο. Αν την κάνουμε. Μου λέτε αν την κάνουμε βαρετά. Την κάνουμε. Ο κόσμο πάει και ψηφίζει. Εγώ δεν θα ψήφιζα, α πούμε, έναν ακροδεξιό. Μου το πείτε απότομα, θα βάλω τα κλάματα. Το ξέρω, δεν σας νοιάζει, γιατί το έχετε συνηθίσει, σας το λένε. Ναι, δεν θέλετε να τα κουβεντιάσετε αυτά, σας πειράζουν. Σας πειράζουν. Ό,τι θέλετε να κουβεντιάσετε. Είναι βαρετά αυτά, δεν είναι στο πλαίσιο. Να σας πω την αλήθεια, ποια είναι. Ναι. Να ακούσω την αλήθεια, την αντέχετε. Εγώ. Να αντέχετε. Όλο το πολιτικό μας σύστημα είναι δεξιότερα σήμερα από το παρελθόν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεξιότερα. Ναι. Όποιο κόμμα πάρετε. Θέλει να πάρει το σημερινό Πασόκ. Είναι δεξιότερα αριστερότερα από πριν από 20 χρόνια. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, δεν το ξέρετε. Προφανώς πολύ δεξιότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. Είναι δεξιότερα αριστερότερα.
Δεξιός ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ξέρω. Δεν είπα δεξιός. Α, δεξιότερα. Προς το κέντρο, προς το κέντρο. Ποιο κέντρο? Όταν βγαίνει η κυρία Τζάκρη και κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως άπατρη και διεθνιστή, δηλαδή φρασιολογία καμένου, δεν τι το, είναι δεν αυτό. Το ξέρε. Ποιο δεν ήξερε το διεθνιστής τι είναι? Ναι. Τη στιγμή που το κάνει αυτό στην ουσία, τι δηλώνει? Ότι δεν είναι πια αριστερό. Να πάμε στην απάντηση που θα μου δώσετε. Λοιπόν, εφόσον όλο μας το πολιτικό σύστημα στρέφεται δεξιότερα, το πάτε και εσύ. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία πάει δεξιότερα. Δεν την πάω εγώ. Δεν σας πιστεύω. Την πάει η νίκη είναι των ιδεών μας. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι μια αμιγώς δεξιά κυβέρνηση. Δεν είπα εγώ αυτό. Α. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει δεξιότερα. Α, ναι, δεν είπατε είναι δεξιότερα. Όχι, δεν είναι, δεν πάει. Θα σας πω. Εσείς προσπαθείτε να την πάτε δεξιότερα. Όλη η Ελλάδα πάει δεξιότερα. Εσείς... Αυτό πάτε καλύτερα. Εσείς, γιατί η μισή. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά τη μνήμη είναι δεξιό και αριστερό. Το ξέρετε αυτό. Τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Αν ανοίξετε το λεξικό των μνημειώδε αρχαία ελληνική γλώσσα, τον Λίτελ εν Σκοτ, ναι, και πάτε στο λίμα δεξιό. Λέει Γεωργιάδη. Όχι. Μακάρι να λέει, εδώ δεν λέει τίποτα. Δεξιό. Ο ικανός, ο έξυπνος, ο αποτελεσματικός. Ναι. Αν πάτε στο Λίτελ Σκοτ, πάτε αριστερός, ναι, λέει ο Γρουσούζης, ο Τεμπέλης, ο αποτελεσματικός. Αυτό λέει ελληνική γλώσσα στο Λίτελ Σκοτ. Ναι. Στα αρχαία ελληνικά δεξιός και αριστερός αυτό σημαίνει, σας λέω τώρα. Τώρα αριστερός είναι ο Γρουσούζης. Ό,τι ερχόταν από τα αριστερά ήταν Γρουσουζιά. Δεν το ξεχάσαμε οι Έλληνες, φέραμε τον Τζίπρα και το καταλάβαμε με τον άσχημο τρόπο. Εσείς όμως για τις ιδέες σας έχετε κατηγορηθεί ότι είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τις ιδέες για το μεταναστευτικό. Σας έχουν πειρατσιστεί πάρα πολλές φορές. Μην μου πείτε ότι εκπλήσεστε. Ποιοι? Εσείς λοιπόν τότε, ναι, είχατε κάνει και ομιλίες εναντίον του μουσουλμανικού τεμένους στο Βοτανικό. Φυστά. Έτσι. Και τα είχατε ρίξει και στους Εβραίους. Και μετά Εβραίους, μετανοήσατε ποτέ για τους και πήγατε. Ποτέ. Με τον Πλεύρη τώρα, τον πατέρα. Είχα δείξει το βιβλίο. Εντάξει, του Κώστα Πλεύρη. Μην τα λέτε τώρα, όλα τα κάνετε έτσι. Μα δεν είναι έτσι. Για τους Εβραίους έχω μιλήσει πάρα πολύ καθαρά. Είπα, πολύ μεγάλο μου λάθος που έδειξε αυτό το βιβλίο στην εκπομπή μου. Ναι. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Αδείξα και τον εαυτό μου και στεναχώρησα τους ανθρώπους και τους αδείξα πάρα πολύ και τους έβλαψα. Ναι, ναι. Εδέχθησαν τη συγγνώμη μου. Είμαστε ευτυχώς πάρα πολύ καλοί φίλοι σήμερα και με την Εβραϊκή Κοινότητα Ελλάδος και με το κράτος του Ισραήλ. Πιστεύω ότι ο Ισραήλ είναι ο πιο μεγάλος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδος, ναι, και ο πιο καλός φίλος που μπορούμε να έχουμε. Για και να μάχομαι πολύ για τις νέες μας. Για το μουσουλμανικό τέμενος, ποια είναι η κρίση? Το έχω εξηγήσει και αυτό πολύ πριν με ρωτήσετε εσείς. Μάλιστα, είχαμε κάνει με τον Θάνο Τζίμερο, αν θυμάμαι καλά, πριν από 3 χρόνια και ένα debate στον Άλυμο γι' αυτό. Τι είχα πει? Ήμουν πολύ κατά του μουσουλμανικού τέμενος, πολύ κατά στο Βοτανικό, μέχρι την ώρα που ήρθε σε μια επιτροπή της Βουλής η ελληνική αστυνομία, σε μια κλειστή συνεδρίαση και μας εξήγησε γιατί για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνει αυτό το τέμενος στην Ελλάδα. Για να μπορούν να κάνουν, λέγανε, καταγραφή και παρακολούθηση το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιοι είναι οι πυρήνες μουσουλμανικοί στην Αθήνα. Όταν, και αυτό το επιχείρημα με έπεισε. Όταν κύριε Γεωργιάδη παρατηρούμε στην Τουρκία, στη γειτονική μας χώρα, όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία που δεν θέλουν να μας βλέπουν, τα πογκρόμ που έχουν γίνει στο παρελθόν και τώρα που δεν φαίνονται πολλές φορές, εμείς τι παριστάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε δεν λόγο. Έχει σχέση. Η Τουρκία δεν είναι εκπρόσωπος των απανταχού μουσουλμάνων. Όχι, όχι. Η Τουρκία θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό ως τον εκπρόσωπο των απανταχού μουσουλμάνων. Ναι. Εμείς δεν παραχωρούμε αυτόν τον ρόλο. Ναι. Τώρα, αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος Ισλάμ στην Ευρώπη. Έτσι είναι. Ασφαλώς. Το ακραίο Ισλάμ είναι μεγάλος κίνδυνος. Διότι είναι προχθές στη Γαλλία, ας πούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, υπάρχει κίνδυνος και πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν συναγερμό. Και σε αυτό τον κίνδυνο, ναι, επανέρχομαι, ναι, ύπαρξη ενός τεμένους που μπορεί να καταγράψει αστυνομία ποιοι είναι, τι διδάχνουν, τι λένε, ποιοι πάνε, ποιοι δεν πάνε. Μάλιστα. Βοηθάει για την ιχνηλάτηση αυτού του κινδύνου. Κατά συνέπεια, μου λέτε ότι το τέμενος το θέλετε τώρα. Το τέμενος είναι αναγκαίο για τον λόγο που σας είπα. Να πάω τώρα λιγάκι και στα δικά στα πολιτικά, τα προσωπικά δηλαδή, τα πολιτικά εννοώ προσωπικά. Έχετε πολλές φορές κάνει πολύ σκληρή κριτική σε πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μας έβαλε στην ΕΟΚ, έδιωξε το παλάτι. Όχι, τώρα θέλω να μου τα πείτε, με 101. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, γιατί του ασκήσατε τέτοια δρυμύτατη κριτική για την οικονομική του στάση. Για την οικονομική βεβαίως έχω ασκήσει κριτική. Βεβαίως. Η περίοδος του 76-90, στο σύνολο βάζω μια περίοδο, ξέρω, τη πάμε στα δύο έτσι, ήταν μια περίοδο που σε όλη την Ευρώπη είχε στροφή πολύ μεγάλη όσο η Αλμανία. Αυτή σε κάποιο βαθμό επηρέασε και την Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής την περίοδο αυτή του 76-80 προχώρησε πολύ μεγάλες κρατικοποίησεις. Εγώ με κατά των κρατικοποίησεων. Πιθανόν εκείνη την εποχή να έπρεπε να τις κάνει. Όμως. Του χρωστάει η Ελλάδα, παιδιά. Σήμερα έχουμε δημοκρατία, μας έβαλε στην Ευρώπη. Αν δεν είμαστε στην Ευρώπη, θα είμαστε καταστραφή τώρα. Ναι, και ασκήσατε κριτική και στον Αντώνη Σαμαρά είχατε ασκήσει κριτική. Για το μνημόνιο μόνο. Ναι, για το μνημόνιο. Το κατασκήσατε. Μετά τα βρήκαμε. Το μνημόνιο 1 δέσμευε τη χώρα
για δύο χρόνια και κάτι, από το Μάιο του 10 μέχρι το τέλος του 2012. Το Μνημόνιο 2, που ψηφίζει ο Σαμαράς, μας δεσμεύει μέχρι το 2020. Είναι δηλαδή 5 μνημόνια σε ένα. 5 φορές. Το Μνημόνιο 1 είναι το Μνημόνιο 2. Και έρχεται τώρα ο Σαμαράς και λέει ψηφίζω επί της αρχής και μάσα μας είπε είναι και αναπόφευκτο και μάσα μας είπε μα το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Δεν το είχες πει τώρα, τι να κάνουμε. Πώς τα βρήκατε μετά? Όταν ψήφισα το PSI και παρατήθηκα από το υπουργός και βουλευτής μετά τη διαγραφή με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνέδριο, με κάλεσε ο πρόεδρος να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε, μου ζήτησε να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου στην προσπάθεια τότε της Νέας Δημοκρατίας. Δέχθηκε γιατί πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για την Ελλάδα. Δικαιώθηκα σε αυτή μου την πίστη. Γιατί μια και είπαμε πριν για την παρουσία μας στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε κάτι για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, τον συμπαθείς, τον αντιπαθείς, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Η ιστορία θα γράψει. Σήμερα η Ελλάδα είναι στο ευρώ λόγω Αντώνη Σαμαρά. Πήρε το τιμόνι, έχασε το μάτι του, κουράστηκε φοβερά, τον έβρισαν, τον έκαναν, τον έραναν, κράτησε το τιμόνι γερά, η ελληνική οικονομία έσβησε και έμεινε στην Ευρωζώνη. Ναι. Άρα κάθε φορά που βγάζει το πορτοφόλι σου ευρώ και ξοδεύει ευρώ, πρέπει να λες και ένα άρα Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα κάνουμε τώρα. Σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτόν τον είχα τηρονευτεί πολλές φορές. Φοβερό πράγμα. Μία φορά ένα βίντεο μου έχουν βρει για το αυτοκίνητο. Μπορεί. Προσέξτε, εγώ μίλαγα 5 ώρες την ημέρα σε δικές μου εκπομπές. 2 ώρες για τα βιβλία και άλλες 2 με γυρνάγανε. 5 ώρες την ημέρα. 4 με 5 ώρες την ημέρα. Θα γινόσατε και λάθη, θα μου πει. Και βρήκανε, αφού ψάξανε όλα μου τα βίντεο επί 10 χρόνια, 5 ώρες την ημέρα, να έχω πει 20 δευτερόλεπτα κάτι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεγάλο, φοβερό έγκλημα. Δεν είναι θέμα αυτό το εγκλήματο. Λέω ότι το είπατε αυτό. Βεβαίω το είπα. Πολιτικό μου αντίπαλο ήταν. Θεωρείτε εσεί προσωπικά, αν χρειαστεί, έτσι δεν το βάζω. Ότι έχετε όλα εκείνα τα εφόδια να είστε ένας νέος αρχηγός της Δημοκρατίας. Θεωρώ την ερώτησή σας προβοκατόρη και παραπιστική. Μου είναι αδιάφορη η ερώτησή σας, είναι η απάντηση. Λέω, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν ο ίδιος, πει φεύγω, ρε παιδί. Μετά από 30 χρόνια που τον βλέπω, ακάτε πρώτη να σου πω, δεν ξέρω αν θα έχω το κουράγιο. Είναι λίγο αλαζονικό. Αυτό πιστεύω. Δεν είναι αλαζονικό. Μα 20 μονάδε μπροστά είναι ο άνθρωπο, θα τη συζητάμε τώρα, γιατί δεν θέλουμε αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να θέλω να φύγει, να πει φεύγω, γεια σας. Άμα θέλει να το ρωτήσετε, τι να σα πω. Εσεί θα βάλετε. Σα είπα μετά από 30 χρόνια, πού να ξέρω. Δεν το έχετε ονειρευτεί ποτέ αυτό. Δεν μου χρειάζεται. Τότε πώς βάλατε την προηγούμενη φορά? Γιατί ήθελα να εκπροσωπήσω τις ιδέες δεξιάς και να βοηθήσω να εκλεγεί πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν δηλαδή συνεννοημένο? Όχι, δεν ήταν συνεννοημένο. Ξέραν όλοι τη στήριξη τον Κυριάκο από την αρχή. Είχε γραφτεί εκτεθειμένη. Ήταν γνωστό, δεν ήταν άκρυφο. Εδώ μας αποκαλύπτεται ένα γεγονός. Ένα πολιτικό γεγονός ότι είσαστε. Κατεβήκατε για να βγει αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης. Δεν κατεβήκατε για να κερδίσετε. Προφανώς θα βγει αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης. Εμφανίζεστε πάρα πολύ τακτικά στα μέσα ενημέρωσης. Όχι και πολύ πια. Ναι, γιατί τώρα σας έχει λιγάκι και ο αρχηγός τραβήξει ταυτί. Λέτε. Λιγάκι. Λέτε να μην μπορεί να μαζέψει εμένα κάποιο φαντιλιά, αν δεν θέλω. Όχι, λέω. Πάντως λιγάκι σας έχει περίοδο, σας το έχει πει. Θα σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σας πω την αλήθεια. Ναι. Έχω κουραστεί να βγαίνω συνέχεια στα κανάλια. Παρά τα αυτά, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν θεωρώ την παρουσία του πολιτικού στα μέσα μαζικής επικοινωνίας παρέργο, ούτε ψώνιο. Ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο αν έχουμε αρμοδιότητα και δεύτερον να δίνουμε τη μάχη των ιδεών. Ναι. Άρα είναι και δουλειά μας να είμαστε κανάλια. Σωστά. Είναι δουλειά μου να είναι εδώ τώρα, δεν έχουμε για την πλάκα μου. Όχι. Είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Σας έχει πιάσει φάουλο ο κ. Μητσοτάκης. Μιλάτε συνεχώς σε διάφορες δηλώσεις από εδώ, από εκεί. Δεν μπορεί να μην σας έχει πιάσει φάουλο. Αν κατάφερνα, κύριε Χατζή, ναι, να δίνω τόσες πολλές συνεντεύξεις στη ζωή μου και να μην έχω κάνει κανένα λάθος, θα ήμουν ο Μαραντόνα. Λοιπόν, ναι, έχω κάνει πολλά λάθη. Φυσικό είναι. Σας τα επισημαίνει, μιλάτε μαζί του? Πώς δεν μιλάμε τον Κυριάκο, μιλάμε στη φίλη μου τα βράδια. Όχι άλλο, πολύ... πέρα του φιλικού, ας πούμε. Ναι. Σας λέει ότι εδώ έκανες λάθος τη δήλωση. Αυτή δεν. Βεβαίως, έχει τύχει να μου το πει, βέβαια. Φυσικά. Δεν σου σας έχει πει ποτέ, ρε. Συνήθως, περισσότερες φορές, όταν μου πει αυτό έκανες λάθος, το είχα ήδη καταλάβει μόνο μου. Έκανε λάθος, να μου το πει. Εγώ πάσχω από μια ασθένεια, σοβαρή, θα τη χειριστώ, λέγεται ακράτεια λόγου. Δεν πάω να συγκρατηθώ καμιά φορά. Ναι. Αλλά θα σα πω και την αλήθεια, το έχω να θέλω να πω ονόματα. Εγώ δίνω πολλές, δεν σου έχω κάνει και μερικά λάθη. Άλλοι συναδελφοί μου που είναι πολύ λιγομίλητοι και έτσι βαρύ, μια φορά δίνουν συνέντευξη το χρόνο και τα κάνουν θάλασσα. Αλλά δεν πειράζει, καλά πάω. Ναι. Με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας, έχετε μια συνεχή αντιπαράθεση, μια αντιπαλότητα. Εγώ, δηλαδή, εμένα με βλέπετε. Εγώ δηλαδή. Άδωνη Γεωργία, να ασχολούμαι τον Πολάκη. Όσοι φυγόσατε στη Βουλή, εδώ έχουμε βίντεο που. Από παλιά. Ναι. Όταν ανακοίνωσε υπουργό, εγώ αντιπολίτευση. Ναι. Τώρα που είμαι εγώ υπουργό, το ένα χρόνο με έχετε δει να ασχολούμαι τον Πολάκη. Έχετε και τώρα, και τσακωθεί και τώρα. Μου δεν το θυμάστε γιατί. Είναι αδιάφορο. Εμένα κύριε Πολάκη, με έψαξε εισαγγελέα διαφορά περίπου 2 χρόνια. Βλέπετε καμία κατηγορία εναντίον μου κανέναν? Όχι!
λοιπόν κύριε, μα εσείς προηγουμένως είπατε παρακαλώ, ότι και η αρχιοθέτηση δεν κύριε Πολάκη, μην διακόπτετε. Θέλουμε στάμπα από τον Πολάκη για να έχουμε αδότητα. Αν δεν μας αδώσει ο δικαστής Πολάκης δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ελάτε, επειδή εισαγγελέας δεν είσαι συμπεραίτη. Και όταν με βλέπεις τρέμεις σύγκορμος, σταμάτα τα αυτά. Όταν ξεκίναγε η κουβέντα, έκανες από μακριά χειρονομίες του στυλ. Τώρα ήρθε η σειρά μου, αλλάξαν τα πράγματα. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Και τέτοιους ακροδεξιούς σαν και την πάρτη σας τρώμε πέντε για πρωινό. Εντάξει, εντάξει. Άντε μπράβο. Ο Πολάκης είναι μια ανύπαρκτη πολιτική φυσιογνωμία με μηδενικό πολιτικό βάρος. Το μόνο που τον κρατάει στην επικαιρότητα είναι η αγάπη του Τσίπρα προς αυτόν. Ο λόγος που ο Τσίπρας τον αγαπάει και τον φροντίζει και τον υποστηρίζει είναι διότι προφανώς ο Πολάκης είναι ο πραγματικός Τσίπρας. Ο Πολάκης λέει αυτά που θα ήθελε να πει ο Τσίπρας και δεν μπορεί. Τακ, άρα Πολάκης, στο μέτρο που με ενδιαφέρει ο Πολάκης είναι μόνο σε αυτό, θα κάνω, την πολιτική. Ναι. Ως προς τα προσωπικά τώρα, ότι προσπάθησε με ψευτιές να με κλείσει φυλακή, να σπηλώσει την υπόλοιψή μου. Λέω λοιπόν έτσι, εγώ τώρα ότι τον είχατε βρήσει και με τα χειρότερα λόγια στη Βουλή. Στη Βουλή υπάρχει μόνο ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο. Στο οποίο είχα εκραγεί πράγματι όταν αναφέρθηκε. Υπερεύει πράγματι όταν αναφέρθηκε στην σύζυγό μου λέγοντας ότι βρήκε τα σφέτια και τα χαρτάκια που έδινε. Κοιμούμαι πολύ ήσυχος τα βράδια. Τόσο ήσυχος γιατί εμένα δεν με βαστά κανένας. Εσένα σεβαστούνε όμως. Και σεβαστούν και στο κελπνό. Και τα ραβασάκια που στέλνες και εσύ και η γυναίκα σου για το ποιο να διορίσουνε, σεβαστούνε. Τρασίδηλα πατεώνα που τολμάς και σκόλου και πιάνε. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Θα αρθεί η βασιλεία του ψεφή να φέρει τα ραβασάκια εδώ. Σας παρακαλώ. Κατούριο πατεώνας. Κλεισί. Θα φέρεις τα χαρτάκια εδώ παλιοψεύτα ρε, κριτήκα ρε. Κύριε Γεωργιάδη. Μετά από κάνα χρόνο έγινε βασαρέλα, αυτή δεν το έχω ξεχάσει. Έχω πάει σε ένα ιατρικό κέντρο. Περνάω, μια κυρία, συμπαθεστάτη, με κάτι γυαλιά, μου λέει γεια σας κύριε Υπουργέ, γεια σας λέω. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σας χαιρετίζω. Λέω γιατί, θα σε έκαψα. Λέω γιατί με κάψετε, δεν σας γνωρίζω. Ξέρετε πως με λένε, μου λέει. Λέω πως, Μανολίδου, γεια σας λέω. Και ήμουν υπεύθυνη προσλήψεων, λέει, στο κελπνό. Τα δικά μου τα χαρτάκια βρήκε ο Πολάκης. Δηλαδή, αν καταλάβει, μου είχα μπλέξει. Για να φανταστείτε, κύριε Χατζή, μου κάνανε μία εξεταστική για την υγεία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήμουν υπουργός υγείας ένα χρόνο. Η εξεταστική που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον μου κράτησε 2,5 χρόνια. Δηλαδή, 2,5 φορές η θητεία μου. Πήραν μία-μία τις αποφάσεις μου και τις κοιτάζαν στο φακό. Στο τέλος, το πόρισμα δεν το φέραν στην ολομέλεια. Δεν συζητήθηκε ποτέ. Δεν έχει λήξει και το θέμα σας που αφορά την Νοβάρτης. Βεβαίως. Είναι μια φοβερή δυσλειτουργία και λυπούμε γι' αυτό ως άνθρωπος δεξιός που μου αρέσουν οι θεσμοί της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν το λέω τώρα ως υπουργός, λέω ως Έλληνας πολίτης. Κύριε της ελληνικής δικαιοσύνης, διατάξατε μια προκαταρκτική έρευνα για έναν πολίτη. Μάλιστα. Πόσο καιρό πρέπει να κρατήσει μια προκαταρκτική έρευνα, προσέξτε. Δεν μιλάμε για την κυρία Ανάκριση τώρα. Μιλάμε την προκαταρκτική, ξέρετε την προκαταρκτική. Ναι, ναι. Ή να δούμε αν υπάρχει κάποιο πώς να ασχοληθούμε. Για μένα αυτή η προκαταρκτική έρευνα κρατάει τώρα 3 χρόνια. Με συγχωρείτε, αφήστε το από τα πολιτικά. Δείτε το λογικό ένας Έλληνας πολίτης να είναι εν εκκρεμότητη επί 3 χρόνια. Δηλαδή η κυρία του Λουπάκη, αυτή η πασιονάρα της δικαιοσύνης που την κυνηγάνε θεοί και δαίμονες και δηλώνει ότι καταπατούν τα δικαιώματά της, 3 χρόνια δεν μπορούσε να αποφασίσει αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, αν πρέπει να γίνει δίωξη ή όχι. Το βρίσκω λογικό σε αυτό. Δηλαδή είναι συνταγματικά ωραίο, είναι δημοκρατικό. Όχι, κανένα πολύ δεν είναι ωραίο, δεν είναι μόνο για εσάς. Και γράφει ο κύριος Σοφουλάκης που την αθώωσε στο πόρισμα που έβγαλε ότι έχει δίκιο, λέει ο υπουργός που εξανίσταται, αλλά είναι μια μπλεγμένη υπόθεση. Λέει και πρέπει τις αγγελεύσεις με τα δικαστική της χρήση να το χειριστεί. Mm-hmm. Δηλαδή πόσα χρόνια, 33, 333, πόσα, ποιο είναι το όριο. Ναι. Θα πρέπει ο νέος αγγελέας με το καλό θα οριστεί. Προφανώς και για τον Λουπάκη θα πρέπει να έχει κατεβάσει ήδη τα μολύβια για την υπόθεση Νοβάρτης. Εγώ έχω πει και ότι ακόμα δεν έχει ψηφιστεί σχετική νομολογία για να καταργηθεί η εισαγγελία διαφθοράς και ούτε την παραπέμψαμε εμείς στο για να την ξυλώσουν όπως σωστά έπρεπε. Λοιπόν, η κυρία του Λουπάκη δεν πρέπει ούτε να κουμπάει τη λέξη Νοβάρτης. Η κυρία του Λουπάκη είναι κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα. Εάν, το ξεκαθαρίζω, δεν θα ακουστεί.
εάν η κυρία του Λουπάκη μέχρι ότου καταργηθεί η εισαγγελία διαφθοράς, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Σιάρας. Εάν η κυρία του Λουπάκη με βάλει στο αρχείο, σε αυτό το διάστημα, εγώ ζητάω, διότι δικηγόρο μου επισήμως το λέω και τώρα, υπάρχει έγγραφό μου υπογεγραμμένο έτοιμο, να αρνηθώ την αρχαιοθέτησή μου και θέλω να ελεγχθώ από τον επόμενο εισαγγελέα. Εγώ δεν δέχομαι να μπω στο αρχείο από την κυρία του Λουπάκη. Η κυρία του Λουπάκη δεν πρέπει να έχει τίποτα να κάνει μαζί μου από το κεμπρός. Είναι κατηγορούμενος βαθμό κακουργήματος. Και για λόγους ευθυξίας αφήνει αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Να δύο τελευταία θέλω να ρωτήσω. Καταρχάς. Το αν είναι αθώο. Εύχομαι να είναι αθώο, όπως εύχομαι τον κάθε άνθρωπο. Για το μεταναστευτικό. Μας είχατε τάξει πολλά πράγματα. Ναι. Θα φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα. Θα κλείσουν όλα αυτά τα κέντρα. Θα είμαστε στον παράδεισο που έρχεται με τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα αυτό. Και τα έχουμε ρυθμίσει και έχουμε τις πολιτικές έτοιμες. Ποιες πολιτικές έτοιμες. Ακούστε. Όχι, μην μου τα ανατρέπετε τώρα, έτσι τα λέγατε. Μην τρελαθώ τώρα και ψάχνω. Δεν μιλάω για σας μόνο. Μιλάω για το κόμμα σας τώρα. Να απαντήσω. Στο μεταναστευτικό ζήτημα, η επιτυχία της κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι μεγαλύτερη από ό,τι τον κορονοϊό. Διότι το να έχεις μειώσει τις ροές κατά 92% σε ένα χρόνο, εμένα αν μου το λέγατε, δεν θα το πείτε. Την απάντηση την περίμενα αυτή. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα όλοι αυτοί που στηβάζονται και είναι τώρα στα κέντρα αυτά, ας πούμε, που τους έχουν. Είναι ένα λυπηρό φαινόμενο. Ένα λυπηρό φαινόμενο. Με θλίβει και εμένα, αλλά το μείζον για μένα σταματήσει η Βουλή. Δεν είπατε, φανταλίνατε αυτό. Πήγατε στην Ομόνια, κύριε Υπουργέ. Εμένα το μείζον. Στην Ομόνια πήγατε, κύριε Υπουργέ. Μία-μία. Το μείζον να σταματήσει η εισβολή. Αυτό το πιστό ότι δεν είναι Μητσοτάκη. Ωραία. Τώρα το δεύτερο συμφωνούμε. Τον πρώτο χρόνο σταματάμε την εισβολή λοιπόν. Αυτό κάνουμε. Τώρα. Το δεύτερο χρόνο πρέπει πράγματι η κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την ένταξη όσων είναι πρόσφυγες, για την απέλαση όσων δεν είναι. Εσείς ο ίδιος βγαίνατε τότε ως πάστορας μεταρρυθμιστική εκκλησία στις ΗΠΑ στην Αριζόνα και φωνάζατε θα τους διώξω, ζήτω Άδωνης, θα τους διώξουμε. Δεν έφυγε κανείς. Ψυχή. Κάντε εδώ λάθος. Είναι όλοι. Λάθος. Εδώ. Τους βγάλαν από τις δομές. Λιάζονται που λέγει η κυρία. Τους βγάλαν από τις δομές. Ναι. Αυξήθηκαν οι απελάσεις. Ναι, ναι. Άλλαξε ο νόμος για τις απελάσεις για να γίνεται πιο γρήγορα η εξέταση του ασύλου για να γίνονται απελάσεις περισσότερο. Ναι. Παραγγείλθηκαν τα σύνορα. Μάλιστα. Βιάζεται. Είναι θαύματος μια μέρα. Έχετε κολλήσει, τον μειώθηκαν οι ροές. Απλό πράγμα το βλέπετε. Δύσκολο. Άρα γιατί δεν το λέτε ένα μπράβο. Το λέω. Αλλά σας λέω, δεν είναι η δουλειά μου. Αχ, δουλειά σας μόνο να γκρινιάζετε. Όχι, αλλά σας λέω, στο εσωτερικό της χώρας όμως, ό,τι έχουν απομείνει από αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι ότι καλύτερο. Πράγματι, το παραδέχεστε και ο ίδιος. Ταχύτερη εφαρμογή του νόμου για τις απελάσεις, συμφωνώ. Ναι. Και ταχύτερες πολιτικές ένταξη εκείνο που είναι να μείνουν στην Ελλάδα. Με ένα γραπτό μήνυμα από 340 ευρώ αξία, από 200 ευρώ προσφορά, μόνο με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ και 20 αυτοί χρυσόδεν τόμοι με ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού έθνους. Να είστε όλοι καλά. Οι τηλεπολίσεις δεν ήταν λάθος. Η δουλειά μου ήταν λάθος. Λέει πώς θα ζω εγώ, θα έκανα. Βγάζατε πολλά λεφτά από εκεί, έτσι. Άλλες φορές περισσότερα, άλλες φορές λιγότερα. Πάντως βγάλατε λεφτά, δεν είναι. Δεν το λέω για κακό. Όχι. Δηλαδή ζήσατε από αυτό. Αυτή ήμουν πολύ επιτυχημένος και η επιχείρησή μου μέχρι που έβλεξα με την πολιτική πήγαινε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και έχετε και δουλειές, να σας αφήσουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ. Και βεβαίως πιστεύω να υπάρξει και επόμενη φορά, να θελήσετε να ξανάρθετε, να πούμε την εξέλιξη. Γιατί δεν είπαμε καθόλου ημερισμένα θέματα. Τα φίξαμε. Τις μπουλντόζες στο ελληνικό που δεν μπήκανε. Την ανάπτυξη που να είναι. Προφανώς αστείευεστε. Σε άλλη χώρα ζείτε. Όχι, συγγνώμη. Έχετε γίνει... πάρει αυτοκίνητο και δεν έχετε δει να έχει αλλάξει το ελληνικό από όταν πριν. Όχι, το έχω χάσει αυτό. Και μπουλντόζες είναι στο ελληνικό as we speak. Και κτίρια κατεδαφίζονται. Μάλιστα. Και το πρόγραμμα ήταν ότι μέχρι 31 Οκτωβρίου θα έχουν γκρεμιστεί 940 κτίρια. Και το πρόγραμμα τηρείται. Έτοιμο. Και το ελληνικό τελείωσε. Να μην σα ματιάσουν. Ο μόνο που το έχει καταλάβει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς. Το καλοκαίρι, ξέρετε τι έπαθα. Ναι. Μετά το ελληνικό. Μέχρι βγάλει σε μια εκπομπή. Ναι. Και έχω μαυρίσει εγώ γιατί είχα παίξει τέννη. Α, μπράβο, ναι. Κυριακή, είχαμε βγει εμεί Δευτέρα Κυριακή και είχα παίξει τέννη. Και πιάσω ήδη και μαυρίσει από τον κόμο. Και μου λέτε σε ένα ειδικείο στο τέλο. Πολύ μαυρίσετε, κάνετε μπανιά. Και δεν έκανε μπανιά ακόμα. Και λέω δεν κάνω μπάνια. Λέω πάω στο ελληνικό και είμαι στην μπουλντόζα και γκρεμίζω το ναι, ντούβλο. Ναι, το θυμάστε. Ναι, 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 ναι. Και γελάστε, γελάστε. Πότε πάτε για μπάνιο, πότε αβιάζετε. Γιατί σα βλέπω πολύ μαυρισμένο. Ένα μπάνιο κάνει μόνο. Ε, πόσο? Ένα μπάνιο κάνει μόνο. Και γιατί είστε, πάτε στην οικοδομή κάτω και είστε μαυρισμένο. Στο... Είμαι στο εργοτάξιο στο ελληνικό και τον γκρεμίζω τούβλο. Και μου γράφει η Αυγή μια σελίδα. Όχι, η Αυγή νομίζω ότι είναι εφημερίδα των Στρατών. Μια σελίδα ολόκληρη. Προσέξτε, τι γράψαν οι άνθρωποι ημέρα. Με ποιο δικαίωμα ο Γεωργιάδης πηγαίνει στο ελληνικό στην μπουλντόζα, αν έχει άδεια να ανεβαίνει στην μπουλντόζα, αν έχει ελεχθεί που ανεβαίνει στην μπουλντόζα. Δίκιο είχανε.
Χωρίς χαχά. Πήγα από μια βαριά κουβέντα στη λέω, αυτή που συγκρατήθηκε. Μιλάμε για... Όχι, έτσι είναι. Μιλάμε για καταπληκτικούς άνθρωπους. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ρεκόρ, δεν μου είπατε ρεκόρ συνεντεύξεων σε μια μέρα. Μου είχατε πει κάποιον, δεν το θυμάμαι. Α, έχω κάνει πολλές, δεν έχω κάνει. Σε, μου είχατε πει 40, μου είχατε πει. Όχι 40. Το έχω γραμμένο. Όχι 40. Λοιπόν, θα τον εκθέσουμε πριν. Είναι και το ραδιόφωνο μέσα, μόνο τηλεόραση. Όλα. Α, με το ραδιόφωνο μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα.